Βλέπω φίλε μπάσκετ NCAA. Πέρα ότι έχουν λάθος το σκορ στον ΟΤΕ. Ήταν το σκορ 18 πόντους κερδίζει μια ομάδα. Δεν έχει σημασία πια. Κάνει άλλη ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο και την κάνει 59-59 από το μείον 18. Και τρώει καλά στο τελευταίο δευτερόλεπτο και χάνει. 61-59. Δηλαδή έχεις κάνει όλη αυτή την υπερπροσπάθεια ρε φίλε. Έχεις επιστρέψει από το μείον 18. Σε κολεγιακό τώρα έτσι. Και τρως καλάθι στο τελευταίο δευτερόλεπτο και χάνεις. Δηλαδή καλύτερα να χάσω 10 πόντους. Χαλαρά ήρεμα να χάσω, να μην εκνευριστώ. Έχασα, ήμουν κακός και έχασα. Ξεκινάμε. All About Arizona Air στο Λίμπερο 107,4. Αλέξη Αβόπουλος, Χρήστος Αλθίδης στα μικρόφωνα. Θα μιλήσουμε και για μπάσκετ. Και ο Άρης έκανε κάτι παρόμοιο με αυτό που περιέγραψα λίγο πριν. Όχι βέβαια το μείον 18, από το μείον 11. Και στο τέλος κατάφερε και πέταξε την ευκαιρία της νίκης που του παρουσιάστηκε. Καθώς η Οστάνδη του έδινε το παιχνίδι. Αλλά ο Άρης είπε όχι ευχαριστώ πολύ. Δεν θα το πάρω. Πάρ' το εσύ. Και αυτός ο Σέρβος, ο Τζόρτζεβιτς που είχε... Είναι ο γνωστός αυτός που έχει περάσει και από την Ελλάδα στο παρελθόν και τα λοιπά. Ο Τζόρτζεβιτς. Ή λέω άλλον εγώ. Όχι, όχι. Σύντος τον παλιό λες. 34 χρονών ήταν αυτός φίλε. Ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός παίκτης, όπως ήταν εκπληκτικός και αυτός που έχανε τις βολές. Που είχε 0 στις 5 βολές, αλλά είχε 3 στα 3 τρίποντα. Τέλος πάντων, μια πολύ μέτρια ομάδα η Οστάνδη. Ο Άρης παρουσίασε και πάλι ένα πολύ μέτριο πρόσωπο. Εμένα με ενοχλεί αυτός ο εθισμός στη μετριότητα και στις ήττες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ταυτίζεις την ομάδα μπάσκετ με ένα πολύ χαμηλό επίπεδο και αυτό ξέρεις μπαίνει στο πετσί και είναι πάρα πολύ άσχημο γιατί μιλάμε για τον Άρη. Αυτή ο Στάνδη, εντάξει δεν είναι ομάδα τώρα σοβαρή, κακά τα ψέματα. Ένας Άρης απλά σοβαρός και με μία-δύο καλές προσθήκες στο ρόστερ του δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα να περάσει από εκεί πέρα. Εντάξει, ίσως ήταν και λίγο νωρίς για τον Μποχωρίδη. Θεωρώ ότι ο Μποχωρίδης θα βοηθήσει πάρα πολύ. Ήδη κάποια πρώτα δείγματα τα είδαμε και χθες, αλλά ακόμα είναι νωρίς. Το παιδί μια προπόνηση έκανε στην ουσία και μπήκε να παίξει. Θα βοηθήσει και με τον τρόπο παιχνιδιού του και με το ταλέντο του. Ναι, το ξέρω. Ναι. Γιατί ο Μποχωρίδης φυσικά εννοείται ότι είναι. Όχι, σου λέω γιατί λες για μία-δύο προσθήκες. Η μία προσθήκη είναι αυτή που στην ουσία χθες δεν υπήρχε. Εντάξει. Δεν υπήρχε και πρέπει να υπάρξει όμως κάποια ακόμη προσθήκη. Είναι φανερό ότι η ομάδα έχει ανάγκη από ένα ακόμη τουλάχιστον ποιοτικό παίκτη για να μπορέσει να ανεβάσει επίπεδο την ομάδα. Κακά τα ψέματα. Στην επίθεση. Ήσουν χωρίς τρεις Αμερικάνους. Ήσουν βέβαια πιο βελτιωμένος, δεν μπορούμε να πούμε. Ήσουν λίγο πιο. Επειδή έκανε ματσάρο ο Τσαϊρέλης. Ναι, από ότι στα προηγούμενα παιχνίδια και ειδικά στο παιχνίδι με τον Προμηθέα στην Πάτρα. Αλλά εξακολουθείς να είσαι σε πολύ πιο χαμηλό επίπεδο από αυτό που αντέχει ο Αριανός, νομίζω. Όσο και συνειδητοποιημένος και ρεαλιστής και αν είναι και πατάει στα πόδια του. Εντάξει, όλοι ξέρουμε την κατάσταση στην ομάδα. Όλοι οφείλουμε να είμαστε λίγο πιο συγκρατημένοι, λίγο πιο επίοικοι, αλλά. Εντάξει, όταν είσαι Αριανός και έχει ζήσει αυτά που έχει ζήσει και βλέπεις ότι παίζει μια ομάδα τώρα να σου δώσουν μέτριο επίπεδο και χάνεις και συμβιβάζεσαι πάλι και απλά λες ότι είμαι καλύτερος από τα προηγούμενα παιχνίδια. Εντάξει, δεν πας πουθενά έτσι. Παίζεις βέβαια χωρίς τρεις Αμερικανούς. Αυτό που έχει τη σημασία του. Όχι βέβαια ότι είχαν βοηθήσει καθόλου. Ο Βον βοήθησε, εντάξει. Μπορεί να σου κάνει και καλό. Δηλαδή, η βελτίωση να ήταν πάνω στο γεγονός ότι έλειπε ο Πέτουε, παράδειγμα. Και υποχρεωτικά πήρε παραπάνω χρόνο ο Τσαϊρέλης. Όπως αποδείχθηκε και ο ψηλός, ο Μπένσον, ο οποίος δεν ξέρω, στο δεύτερο ημίχρονο πάντα χάνεται. Ξεκινάει πάρα πολύ καλά και στο δεύτερο ημίχρονο χάνεται. Τελείως. Προφανώς μπορεί να μην έχει τις ανάσες, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν είμαι και ειδικός στην εκγύμναση των καλαθοσφαιριστών. Σε κάθε περίπτωση πάντως, όπως είπες και εσύ, η ομάδα χρειάζεται προσθήκες. Δεν ξέρω αν θα έχει τα χρήματα ή οτιδήποτε άλλο. Χθες το βράδυ έχουμε που έχουμε την τρέλα μας με αυτή την εικόνα που δείχνει η ομάδα. Μας βγαίνει και από τα δεξιά ο Κολοβέτσιος με συμφωνίες. Ακόμα και αν έρθουν 15 εκατομμύρια ευρώ, πρέπει να αντιληφθούν και ο κύριος Κολοβέτσιος που βλέπετε ότι προσπαθούμε να προσεγγίσουμε με σεβασμό το όλο θέμα, με σεβασμό απέναντι στον Άρη πρώτα απ' όλα. Και δεν μιλάμε για ένα θέμα το οποίο το έχουμε βγάλει εμείς οι δημοσιογράφοι και το συντηρούμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Συντηρείται από την ίδια την ΚΑΕ Άρης. Το θέμα βγήκε προς τα έξω, γιατί συνήθως η εύκολη καραμέλα είναι αυτή.
όταν θέλετε να καλύψετε κακές κινήσεις, κακές ενέργειες, άσχημες, που δεν συνάδουν με το μεγαλείο του συλλόγου, α, τόπο δημοσιογράφος και χάλαστο. Το είχε κάνει ο κύριος Λάσκαρης. Έτσι, στη συνέντευξη είναι την παροδία που είχε δώσει, παροδίως προς αυτά που έλεγε, με την έννοια ότι είχαμε έτοιμες δύο χορηγίες, αλλά οι κακοί δημοσιογράφοι τη χαλάσανε. Εδώ, συγκεκριμένη περίπτωση, το θέμα το έβγαλε η ίδια η Καϊάρης. Και την προηγούμενη εβδομάδα η Καϊάρης έβαλε φωτογραφίες του Κολοβέτσιου, του Γιλμάζ και του Νίκου Λάσκαρη. Η ΚΑΕ Άρης μοιράζει έγγραφα για εκπροσώπους του Αλή και 40 κλέφτες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και έχουμε κάθε τρεις και λίγο, μέρα παραμέρα ή και την ίδια μέρα, να βγαίνει ο μεσάζοντας την όλη υπόθεση και να τρελαίνει στην κυριολεξία όλους τους Αριανούς. Κλείσαμε τη συμφωνία πάλι. Χθες το βράδυ πάλι κλείσαμε τη συμφωνία. Και μας βάλαν το δελτίο τύπου ότι ο Γελμάζ έγινε αντιπρόεδρος ΚΑΕ. Το γράψαν οι τουρκικές εφημερίδες. Λες και είμαστε πραγματικά στο 1950. Α, το γράψαν στην εφημερίδα. Έγινε η συμφωνία, το μεγαλείο του Άρη κτλ. Μακάρι. Να χαρώ εγώ το φίλο μου. Αυτό θέλουμε. Ποιος είναι ο λόγος όλα αυτά να επικοινωνούνται στο Facebook και να έχει μια εξέλιξη, να υπήρχε όντως μια επικυρωμένη συμφωνία, άντε να βγει. Εδώ και τρεις εβδομάδες διαβάζουμε για τη συμφωνία που την Πέμπτη ή την Παρασκευή ανακοινώνεται, περνάνε οι Πέμπτες και οι Παρασκευές και δεν γίνεται τίποτα. Δώσ' το από κάτω να μαλώνουν Αριανοί, άλλοι να λένε είσαι παπατζής, άλλοι να λένε επειδή αυτός φέρνει τα λεφτά και θα καθαρίσει αυτή η άλλη μπούρδα αυτή. Όποιος έρχεται ο καινούργιος καθαρίζει πάντα το ίδιο, όπως καθάρισε ο Λάσκαρης. Το Λάσκαρη λέγατε τον πολεμάνε γιατί θέλει να καθαρίσει τους παλιούς και επειδή θα τους καθαρίσει τον πολεμάτε. Επειδή είχε γίνει σχόλιο ότι η Ευρωλίγκα είναι καλύτερη από το Basketball Champions League. Συμφωνία, κόντρα συμφωνία, αλλάζουν τα δεδομένα, μεγαλώνει ο Άρης και δεν γίνεται τίποτα. Ρωτάς την ΚΑΕ, δεν έχουμε τίποτα. Δηλαδή αυτά είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και βλέπετε, το πανηγύρι έχει να κάνει μόνο με την ΚΑΕ. Πήγε να επεκταθεί στην ΠΑΕ και στον Ερασιτέχνη, και ξέρετε πώς πήγε να επεκταθεί στην ΠΑΕ και στον Ερασιτέχνη. Πήγε να επεκταθεί ακριβώς πάλι από τέτοια λόγια. Αλλά το ξέκοψε η ΠΑΕ και ο Ερασιτέχνης. Το ξέκοψαν κατευθείαν. Και είπε, νομίζω, είπε κάτι πάρα πολύ απλό Καρυπίδης. Δηλαδή, πάρα πολύ ωραία. Ποιοι είστε, είμαστε εκπροσωπούμε αυτές τις εταιρείες. Πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, ορίστε, βλέπετε το γήπεδο, πινακίδες έχουμε αυτά, τι θέλετε κτλ. Στείλτε μου τα χαρτιά με τα λεφτά μαζί και την ίδια στιγμή, λέει, την άλλη μέρα σας έχω τις πινακίδες σας και όλα τα πάντα. Το γεμίσω, λέει, όλο το γήπεδο. Αλλά μέχρι τότε τίποτα. Μέχρι τότε το παραμικρό. Ούτε λέξη ΠΑΕ Άρης. Δεν ξέρω αν έχεις διαφορετική άποψη. Εγώ είμαι εκνευρισμένος βασικά από την εικόνα που δείχνει η ομάδα και μου έρχονται, ρε παιδί μου, κερασάκια στην τούρτα αυτά. Δηλαδή ενώ λέω δεν θα ασχοληθώ, άστο, δεν πρέπει να ασχολούμαστε. Απ' την άλλη, παίρνω πάρα πολλά μηνύματα από φίλους του Άρη. Χρήσανθε, τι λέει ο Κολοβέτσιος, All About Άρης, παιδιά, τι ξέρετε. Βλέπω στο All About Άρης, έρχονται κάθε μέρα δεκάδες μηνύματα από φίλους της ομάδας που μας ρωτάνε. Εμένα, εσένα, το Σταμάτη. Εγώ καταρχάς θέλω να πω το εξής. Τέτοιου είδους συμφωνίες, οι οποίες εμπλέκουν μεγάλες εταιρείες, όπως αυτές τις οποίες ανέφερε ο κύριος Κολοβέτσιος από την πρώτη στιγμή μαζί με τον κύριο Γιλμάζ, ξέρω ότι τέτοιες συμφωνίες δεν ανακοινώνονται από πριν. Γίνονται και μετά ανακοινώνονται. Αυτό ξεκίνησε πολύ στραβά από την πρώτη στιγμή και αυτό είναι που έχει κάνει αρκετό κόσμο να είναι καχύποπτος και να είναι και λίγο έτσι προβληματισμένος, αν θέλεις, από το αν τελικά υπάρχει φωτιά, υπάρχει μόνο καπνός σε όλη αυτή την ιστορία. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Εγώ ξέρω ότι όταν αναφερόμαστε σε τέτοιου είδους χορηγικές συμφωνίες με πολλά χρήματα, γιατί φτάσαμε σήμερα να πούμε για συνολικά 5 εκατομμύρια ευρώ, με εταιρείες που έχουν, εννοείται, υπόσταση στην Τουρκία και είναι σοβαρές εταιρείες που εκπροσωπούνται από σοβαρούς ανθρώπους, και όταν μάλιστα το τραπέζι μπαίνει κάποια στιγμή και η εμπλοκή και σε μετοχικό επίπεδο, τι μπορείς, παιδιά, αυτά μέσω του Facebook να τα ανακοινώνεις, χωρίς να έχουν υπάρξει συμφωνίες πρώτα, να έχουν επισημοποιηθεί, να έχουν υπογραφεί,
και να έχουν σταλεί και τα χρήματα. Βρε, και να έχουν υπογραφεί πριν την ανακοίνωση της ΚΑΕ. Κάνεις μια press conference και ανακοινώνεις, έχεις μπροστά τους εκπροσώπους, έχεις τους ανθρώπους. Αυτή είναι, παιδιά, η καινούργια κατάσταση. Εδώ είμαστε, αυτοί είμαστε, αυτές είναι οι εταιρείες, αυτό είναι το project. Έτσι θα πάμε από εδώ και πέρα και ωραία και καλά. Και μιλάμε για ένα project που τηρουμένων των αναλογιών έχει στηριχθεί από όλα τα μέσα. Από όλα. Εντάξει, εννοείται. Γιατί να με στηριχθεί. Μα, ξέρουμε όλοι μα αυτό λέω, γιατί ψάχνουμε τη διέξοδο. Την κατάσταση και που υπάρχει στην ομάδα. Μα να σου πω κάτι, είναι αυτό που έλεγα πριν. Είναι σαν να τους αγκαλιάζεις, να τους περιβάλλεις με εμπιστοσύνη, να τους λες: κοιτάξτε να δείτε, παιδιά, ο Άρης έχει ανάγκη πραγματικά. Δείξτε μας πραγματικά ότι είστε ειλικρινείς, ότι είναι πραγματικά όλα αυτά. Δώστε μας στοιχεία να τα προβάλλουμε και στον κόσμο. Να ενημερώσουμε τον κόσμο και κάθε μέρα κάνουν βήματα προς την άλλη κατεύθυνση. Δηλαδή σου δίνει, πας στην ΚΑΕ Άρης, σου δίνει ένα έγγραφο που προφανώς το ζήτησε εσύ, ο Αλής Αχίν, πώς τον λένε αυτόνα, να είναι ο εκπρόσωπος του Άρη στη Μέση Ανατολή και στην Τουρκία. Έτσι, αν θυμάμαι καλά. Και το βγάζεις φωτογραφία και το βάζεις στο Facebook. Να ικανοποιήσεις ποιον, να σου πούνε πέντε ή χθες. Που το βλέπω και εγώ, είναι φίλοι μου τα παιδιά, ο Τόμ και τα λοιπά, που έχουν ένα blog στο Facebook. Αριανοί, τρελαμένοι Αριανοί, μπαίνουν, συζητάνε όλα τα παιδιά εκεί για τον Άρη και τα λέω, φυσιολογικό είναι. Στα μέσα κοινωνικού, όπως κάνουν το κίτρινο καφενείο. Σου λέω, με τον Τόμ που είναι ο διαχειριστής και τα λοιπά, ο Τόμ ο Μαλού, έτσι να το πω, καταλαβαίνουν τώρα όσοι μιλάω στο Facebook, μας ακούει κι άλλο, ίσως κι όλο το παιδί. Μιλάμε στο Facebook, μιλάμε για τον Άρη, αγωνιά κι αυτός και εγώ και όλοι. Είναι δυνατόν να βγαίνεις στο κίτρινο καφενείο και να λες τελείωσαν, ανακοινώθηκαν όλα, η συμφωνία υπάρχει. Είναι δυνατόν, είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Όχι στο All About Άρης. Να μπει στο chat του All About Άρης, δηλαδή στο Facebook, και να γράψει από κάτω ανακοινώθηκε. Τι θα πω εγώ, όπως είπε στο All About Άρης αποκλειστικά. Θα πω ντροπή. Δεν το καταλαβαίνω ότι μειώνει τον Άρη έτσι. Ότι καθίστανται αναξιόπιστοι ακόμα κι αν όλα όσα λένε είναι αλήθεια. Και έρχεται μετά μάλιστα στον κόσμο τους. Ο Άρης ξεφτιλίζεται, χάνει από τα χωριά, η εικόνα του είναι τραγική και εμείς δεν μιλάμε για αυτά. Θα μεγαλουργήσουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Έλα εδώ και στο κάτω κάτω να σου πω και κάτι. Μιλάμε για χορηγίες. Μιλάμε για χορηγίες. Μιλάμε για ιδιοκτησία. Πώς χρησιμοποιείς το όνομα του Άρη? Πώς το χρησιμοποιείς το όνομα του Άρη όταν είναι χορηγός ο οποίος θα διαφημιστεί μέσω του Άρη? Δηλαδή πραγματικά με έχει εξοργήσει αυτή η κατάσταση. Αυτοί έχουν διαφημιστεί πριν καν επικυρωθεί η συμφωνία. Είπασε το στήνα μας, ελπίσουμε ότι, γιατί το πάμε από εβδομάδα σε εβδομάδα, όχι εμείς, αυτοί που εμπλέκονται, ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά τουλάχιστον θα υπάρξει όντως οριστική συμφωνία, θα ανακοινωθεί επίσημα και θα γίνει και μία. Μου λέει εδώ ένας φίλος, μην κολλάτε, λέει, στις λεπτομέρειες που είναι το πώς θα προβληθεί, ανακοινωθεί. Δεν κολλάμε στο πώς θα ανακοινωθεί, προβληθεί. Σου λέμε όμως ότι με την όποια εμπειρία έχουμε, ότι όταν ένα μήνα αυτά παρουσιάζονται μόνο στο Facebook, δεν θα έχουμε ευτυχή κατάληξη. Αυτό μακάρι να έχουμε. Μακάρι να είναι, την από η ανοησία τους. Μακάρι να είναι η έλλειψη εμπειρίας πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Μακάρι. Αν είναι να γίνει, λέει, θα γίνει. Τα άλλα είναι για τα καφενεία. Αυτό ακριβώς δεν. Ο Άρης δεν είναι καφενείο όμως. Ο Άρης δεν είναι καφενείο. Ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά μπορεί να είναι, γιατί αυτή η επιπολαιότητα, αν θέλεις, το Φουμπού, λέει, είναι η μεγάλη πλατεία του χωριού. Ναι. Μα αυτό ακριβώς λέμε, ρε φίλε. Αυτό δεν λέω. Θα έπρεπε να είναι, δεν θα έπρεπε. Δηλαδή, τέτοιες σοβαρές. Και δεν ξέρω, αυτές οι εταιρείες, δηλαδή, πώς το επιτρέπουν αυτές οι εταιρείες. Εγώ θα το επέτρεπα αν ήμουν. Δεν υπάρχει πουθενά όνομα εταιρεών μέχρι στιγμής στις δημοσιεύσεις στο Facebook. Αυτό εγώ δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, θα είμαι εγώ μια εταιρεία η οποία είναι μια σημαντική εταιρεία στη χώρα μου και θα επέτρεπα όλο αυτό το πράγμα τώρα το αλυσβερίσει στο Facebook. Δεν υπήρχε περίπτωση, παιδιά, να το επιτρέψει. Ξαναλέω. Όνομα εταιρείας δεν υπάρχει στο Facebook. Τα ονόματα που παίζουν είναι ο αδερφός μου, ο Γελμάς, έγινε αντιπρόεδρος. Φίλοι του Άρη, αυτό. Βέστος, λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα το πρώτο. Θα πούμε και άλλα πράγματα. Θα πούμε και για το ποδόσφαιρο, το ρεπορτάζ που υπάρχει, εννοείται.
και για την ποδοσφαιρική ομάδα και για την μπασκετική επόμενη μέρα μετά την ήττα την χθεσινή και όλα τα υπόλοιπα. FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526 είναι πάντα, θυμίζω, τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Break. Συνεχίζουμε, είμαστε πλέον στο δεύτερο ημίωρο, πάντοτε εδώ στην εκπομπή του Αλαβαοτάρη στο Λίμπερο στους 107.4 FM και ενώ το ονοματεπώνυμό σας δεν το γράφετε σήμερα. Κάποια στιγμή όμως θα δώσουμε εισιτήρια για το παιχνίδι με τον μπάσκετ, να είστε σε εγρήγορση. Μπορείτε να γράψετε οτιδήποτε άλλο θέλετε όμως για να επικοινωνήσετε με την εκπομπή, να κάνετε το σχόλιο σας, είτε αφορά το ποδόσφαιρο, είτε το μπάσκετ, είτε οτιδήποτε άλλο βρίσκεται στην επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε με ποδόσφαιρο. Ο φίλος ο Γιάννης εδώ ρωτάει και μας δίνει μια καλή πάσα κιόλας. Διαβάζω, λέει, ότι υπάρχει θέμα με Πλατέλα. Τι ακριβώς ισχύει για την Κυριακή? Όντως υπάρχει θέμα με τον Πλατέλα. Τι? Και δεν είναι σημερινό το πρόβλημα. Ο Πλατέλας από τα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας έχει ενοχλήσει στον προσαγωγό και αναγκάστηκε μάλιστα να μεταβεί στην Αθήνα για να κάνει κάποιες ειδικές θεραπείες σε ένα δικό του γιατρό. Στο συγκεκριμένο σημείο επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη με την έναρξη των προπονήσεων της ομάδας σήμερα και έκανε ατομικό πρόγραμμα, δεν είναι 100% έτοιμος. Αύριο θα δοκιμάσει, θα κάνει μια προσπάθεια να δοκιμάσει να κάνει κάποιες ασκήσεις για να δει πώς θα ανταποκριθεί ο προσαγωγός. Ενδεχομένως να συμβεί το ίδιο και την Παρασκευή και ανάλογα από την πορεία, το αν θα ενσταθεί δηλαδή ενοχλήσεις, θα αποφασιστεί αν θα είναι διαθέσιμος για το μάτς Κυριακής. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε τίποτα σίγουρο, δεν είναι κάτι δεδομένο, είναι αμφίβολος δηλαδή, υπάρχει θέμα. Άρα αμφίβολος ο Πλατέλας. Τίθεται θέμα συμμετοχής στο παιχνίδι της Κυριακής. Μάλιστα. Γιατί υπάρχει η σκέψη, και είναι και ορθή νομίζω, από τους ανθρώπους του Άρη, ότι ελοχεύει ο κίνδυνος μιας υποτροπής που θα τον αφήσει μετά για κάνα μήνα τουλάχιστον εκτός. Και αυτό δεν το θέλει κανείς. Και είναι προτιμότερο σε αυτές τις περιπτώσεις να χάνεις ένα μάτς για να γίνεις 100% καλά παρά να χάσεις άλλα 3-4 μετά. Γιατί είναι 3-4 όμως. Εδώ υπάρχει αντίλογος όμως. Ότι είναι τα δύο μάτς αυτά και μετά έχει 20 μέρες διακοπή. Δεν ξέρεις. Αύριο υπάρχει η συνεδρίαση της Football που μπορεί να αποφασιστεί αν θα γίνει αγωνιστική στις 20 του μήνα. Οπότε δεν ξέρεις. Και επειδή ακριβώς επαναλαμβάνω, ελοχεύει ο κίνδυνος μετά να σε πάει πολύ πίσω. Κοίτα, μετά θα μιλάμε για απουσία 30 ημερών τουλάχιστον. Μετά πάει πολύ πίσω γενικότερα ο παίκτης. Γιατί δεν το θέλει κανείς αυτό. Καλά, εννοείται. Ο υγιής πρέπει να παίξει. Και πόσο δε, μάλλον όταν μιλάμε για ένα παίκτη, στον οποίο οι αντίπαλοι την Κυριακή θα πηγαίνουν με τα χίλια. Δηλαδή, ποιον παίκτη θα περιορίσει πρώτα στον Άρη? Τον Πλατέλα. Αυτό θα είναι το μέλημά σου. Οπότε πρέπει να είσαι 100% έτοιμος για να ανταποκριθείς στις συνθήκες και τις απαιτήσεις ενός τέτοιου αγώνα εκτός έδρας με έναν αντίπαλο που θα σε παίξει πάρα πολύ δυνατά. Αυτά όλα πρέπει να τα σκέφτεται ένας προπονητής, ο παίκτης, το ιατρικό team, όλοι όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία λήψης μιας απόφασης. Εμείς αναφέρουμε πώς έχει η κατάσταση. Ο παίκτης αυτή τη στιγμή είναι καλύτερα και βοήθησε σε αυτό οι θεραπείες που έκανε στην Αθήνα, αλλά δεν είναι αυτή τη στιγμή 100%. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή, α, εντάξει, μπήκε OK, παίζει την Κυριακή. Δεν μπορούμε να το πούμε. Θα το ξέρουμε αύριο ή μεθαύριο οριστικά για το αν θα είναι διαθέσιμος. Άρα ο τίτλος είναι αμφίβολος ο Πλατέλας και από εκεί και έπειτα βλέπουμε. Στις δύο προπονήσεις θα κριθεί μέχρι την Παρασκευή, θα ξέρουμε δηλαδή στις δύο προπονήσεις της Πέμπτης και της Παρασκευής αν τελικά θα τον έχει στη διάθεσή του ο Δημήτρης ο Σπανός ή αν θα αναγκαστεί να πάει σε άλλες επιλογές για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Βλέπω εδώ ότι και ο Τζανακάκης και ο Μιλούνοβιτς ακολούθησαν το ατομικό πρόγραμμα στην ενημέρωση της ΠΑΕΑΡΙΣ. Ο Τζανακάκης θα βγάλει τα ράματα και αύριο θα μπει στην προπόνηση. Ενώ ο Νίκητς μπήκε κανονικά, λέει. Ναι. Ο Τζανακάκης θα κάνει αύριο προπόνηση και θα βγάλει τώρα τα απόγευμα τα ράματα. Οπότε θα κάνει μια επίθεση και θα μπει κανονικά στην προπόνηση και νομίζω ότι θα είναι και διαθέσιμο στο κερί. Τώρα, αν θα το ξεκινήσει ή όχι ο προπονητής, αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν έχει να κάνει με τον τραυματισμό του. Επαναλαμβάνω ότι αύριο θα προπονηθεί κανονικά. Το αν θα τον συμπεριλάβει στο βασικό σχήμα ο προπονητής είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο που λέμε. Θέμα του προπονητή. Ναι, είναι θέμα του προπονητή. Εντάξει, και να μην παίξει ο Πλατέλας, σίγουρα είναι ο πιο ποιοτικός παίκτης του Άρη στη συγκεκριμένη θέση. Αλλά υπάρχουν σε αυτό το μάτς, καλός ή κακός, καλός. Θες παίκτες οι οποίοι θα είναι 100% έτοιμοι. Θα είναι πολύ απαιτητικό μάτς, με ένταση και
αν υπάρχει έστω και μια αμφιβολία και ένα ρίσκο. Μπορεί να πει και αλλαγή. Μπορεί να παίξει ένα κοσάλεπτο. Μπορεί να το πάρει στην αποστολή και να παίξει το τέλος. Ναι, δεν είναι. Όλα είναι πιθανά. Μπορεί να είναι και καλά. Είναι καλύτερα. Δεν είναι όπως ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Σίγουρα. Είναι καλύτερα. Αισθάνεται καλύτερα. Αλλά υπάρχει μια επιφυλακτικότητα ακόμη. Γιατί είναι και ο προσαγωγός λίγο περίεργο. Έμπειρος παίκτης είναι, δεν είναι 18 χρονών. Να σου πω κάτι, εγώ πιστεύω ότι αύριο θα καταλάβει ο ίδιος. Θα καταλάβει αμέσως μόλις κάνει κάποιες ασκήσεις που κάνεις για τον προσαγωγό. Μόλις μπει στο γήπεδο, θα καταλάβει αμέσως αν μπορεί ή όχι να παίξει. Και θα πει στον προπονητή και τι πρέπει για να ξέρει και ο προπονητής τι θα κάνει. Να καταστρώσει τα πλάνα του μετά. Αν θα υπολογίζει ή όχι στον παίκτη. Γιατί είναι ένα από τα βασικότερα στελέχη της ομάδας. Μεσοεπιθετικά και θα πρέπει να ξέρει και ο προπονητής αν θα μπορεί να τον υπολογίζει ή όχι για να δει ποιες είναι και οι εναλλακτικές του λύσεις. Ο Διαμαντόπουλος είναι κανονικά πλέον. Ναι, είναι. Ωραία. Εντάξει, θα δούμε πώς θα πάει. Όπως και να έχει, ο Άρης έχει επιλογές πάρα πολλές. Και το παιχνίδι με τον Όφη που ακολουθεί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το Λοπαρίνι. Είναι αυτό που λες ότι το σημαντικότερο είναι να μην υπάρχουν μακροχρόνιες απουσίες. Τώρα, αν θα χάσεις ένα παιχνίδι, μέσα στο πρόγραμμα είναι. Ναι, γιατί ακόμη και αν δεν έχεις παιχνίδια, όπως λες, δηλαδή παίξεις μόνο με τον Όφη και μετά, το να μείνεις ένα μήνα, θα σε πάει ακόμη ένα μήνα πίσω όμως μετά όλο αυτό. Είναι διπλό το κακό. Δεν ναι, είναι το, μόνο το είπα υπό την έννοια ότι τα μάτς τα δύο που έρχονται είναι με τη Δόξα και τον Όφη. Αν ήταν το μάτς με τον Πανεγιάλιο, θα σου έλεγα ας τον έξω. Να. Το λέω γιατί αυτά τα μάτς. Αν τα πάρει τα δύο μάτς, ναι, ξέρει και εσύ πάρα πολύ καλά. Ναι, αν τα πάρει, μετά πρέπει να γίνουν όρια για να μην ανέβει. Αν σου πει αύριο ο παίκτη όμως ότι δεν αισθάνομαι καλά, δεν είμαι ακόμη 100% έτοιμο, τι θα κάνει, θα πει εντάξει, οκ. Τον βάλω με το ζόρι να παίξει να τραυματιστεί. Κάνει θεραπεία σου για να είσαι έτοιμο με τον Όφη. Εννοείται. Με ποδόσφαιρο είναι, παιδιά, αυτό είναι. Εντάξει. Και στο κάτω-κάτω και ο Γκάλη. Απίση δεν παίζει ο Γκάλη το Σάββατο, την Κυριακή. Εντάξει, είναι σημαντικό παίκτη, το ξέρουμε. Αλλά σημαντικότερο έχει σε αυτό το momentum τη ομάδα. Ο Άρης έχει, αλλά επαναλαμβάνω, σα λέω και μια άλλη παράμετρο, την οποία τη λαμβάνει υπόψη και ο ίδιο ο ποδοσφαιριστή. Και ότι ποιον παίκτη θα προσπαθεί να περιορίσουν πρώτα. Εκεί θα πα. Με συνδυαστικό μαρκάρισμα και με δύναμη. Αφά και μια κλωτσιά τη παραπάνω, αυτό θα τη φάει. Οπότε η κλωτσιά με τον προσαγωγό δεν παίζει ρόλο. Ο προσαγωγό είναι ένα πολύ ύπουλο τραυματισμό. Είναι στην κίνηση, είναι στην αλλαγή κατεύθυνση, είναι σε πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να είσαι καλά για να μπορεί. Για να κάνει και αυτά που μπορεί στο γήπεδο παίκτη. Γιατί άμα δεν μπορεί να τα κάνει, ποιο ο λόγο να παίξει. Θα το δούμε. Αύριο θα είμαστε λίγο πιο σοφοί. Μα ένας τραυματίας, όπως λες, Πλατέλας. Γιατί να τον βάλω να παίξει, άμα φοβάται ο ίδιο. Όταν τον τραβήξει, θα τον κάνει να τον ράνει. Είναι προτιμότερο ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή να τον αφήσει έξω. Και να βάλεις ένα που είναι απόλυτα υγιής σε τέτοια μάτς. Δεν υπάρχει λόγος να τον πιέσεις τον ποδοσφαιριστή. Και είναι αυτό που έλεγε Βάλτον από την αρχή τον Πλατέλα με τα Γιάννενα. Δεν είναι έτσι. Σας είχε πει, εσύ το είχες πει πριν το μάτς με τα Γιάννενα, ότι είναι στα κόκκινα. Ναι. Αυτά όλα, παιδιά, να ξέρετε, πάρα πολλές φορές δεν είναι PlayStation. Να κάνουμε μια προπόνηση και να ανέβει η φυσική του κατάσταση και η απόδοση του. Είναι διαχείριση. Οι άνθρωποι που είναι καθημερινά στο ορίσιο προφανώς βλέπουν τον κάθε ποδοσφαιριστή. Βέβαια. Έχουν και τις μετρήσεις τους πλέον και βλέπουν ότι ο ένας ποδοσφαιριστής, αν είναι κουρασμένος, αν είναι επιβαρημένος, αν αισθάνεται, για παράδειγμα, πώς λένε οι ποδοσφαιριστές, βαρύ το δικέφαλο, το τετρακέφαλο, τον προσαγωγό, τη γάμπα, που είναι οι πιο συχνοί τραυματισμοί δηλαδή για τους ποδοσφαιριστές, και αντιλαμβάνονται ότι πρέπει αυτός να ξεκουραστεί λίγο, δεν πρέπει να ξεκινήσει το επόμενο παιχνίδι, να κάνει ένα πρόγραμμα συντήρησης γενικότερα, και έτσι καταρτίζεται καθημερινά το πρόγραμμα. Δεν είναι τυφλοσούρτες, αυτό θα κάνουμε σήμερα, βρέξει χιονίσει. Είναι ανάλογα με το πώς είναι ο κάθε ποδοσφαιριστής και η κατάσταση γενικότερα στην ομάδα. Πολλές φορές εγώ το σημειώνω και το λέω ότι πρέπει ο κόσμος, όταν λέμε κάποια πράγματα πάνω σε αυτό το κομμάτι, να μας ακούει. Όχι γιατί εμείς είμαστε έξυπνοι ή ξέρουμε καλύτερα. Εμείς έχουμε τη συναναστροφή, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Με τους παίκτες, με τον προπονητή, με τους φυσιοθεραπευτές, με τον γιατρό κτλ. Και αντιλαμβανόμαστε κάποια πράγματα, γιατί ενημερωνόμαστε για αυτά που δεν μπορεί να τα δει κάποιος, ο οποίος απλά πάει και παρακολουθεί την ομάδα 90 λεπτά. Και ειδικά για τον Πλατέλα το είχε πει ο Άλεξης, ότι είναι στα κόκκινα. Δεν είχε κάνει προετοιμασία με τον Άρη ο Πλατέλας. Έκανε ένα άλλο πρόγραμμα για τις ανάγκες πρωταθλήματος της Super League που ξεκίνησε τον Αύγουστο. Δεν είπα, αφού τον είχαν στο περιθώριο, δεν τον βάζανε να παίξει ούτε φιλικά ούτε τίποτα. Δεν είχε. Και αυτό, αλλά εγώ σου λέω ότι έκανε μια χαρά προετοιμασία με τον Ατρόμητο. Προετοιμάστηκε για να ξεκινήσει να παίζει τον Νοέμβριο. Προετοιμάστηκε το παιδί για να αρχίσει να παίζει τον Αύγουστο. Όλα παίζουν ρόλο. Ναι, μιλάμε για επαγγελματικό αθλητισμό. Δεν είναι που πάω και παίζω μπάσκετ εγώ στο βαθύλακο. No.
και τρέχω δύο γύρους πριν αρχίσει το μάτς και μετά πηγαίνω πάνω κάτω. Μιλάμε για επαγγελματικό αθλητισμό. Ναι. Χαιρετίσματα στα παιδιά στο Βαθύλακο, ναι. Περιπτόντως. 8.30 ώρα παίζουμε. Να έρθεις να μαζί σου. Λοιπόν, λοιπόν, άρα αυτό που προέχει είναι η ομάδα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Εγώ θεωρώ ότι και οι παίκτες που υπάρχουν, είτε λέγεται Μπαργκάν, είτε λέγεται Κάσος, είτε λέγεται Ντούνης, είναι αξιολογότατοι ποδοσφαιριστές που αν τελικά παρελπίδα δεν καταφέρει να παίξει αυτό το μάτσο Πλατέλας, θα τον αντικαταστήσουν επάξια. Ο 506 λέει Ύπουλος τραυματισμός, ας μείνει έξω. Μπαργκάν και Πασά στα άκρα. Διαμαντόπουλος κορυφή με τον Παυλίδη από πίσω. Έκανε και, έκανε και την ομάδα ο Άλεξ. Ναι, θα δούμε από αύριο. Προφανώς και ο προπονητής θα περιμένει να του πει αύριο ο παίκτης να του δώσει το κ. Μπορεί να παίξει κιόλας, δεν είναι. Και θα αποφασίσει σιγά σιγά το τι θα πράξει για το παιχνίδι της Κυριακής όσον αφορά την 11η. Για το φίλο τον Νίκο, να πούμε Νίκο και χρόνια πολλά για την ονομαστική σου εορτή. Ο οποίος λέει, διαβάζω λέει διάφορα σήμερα για μεταγραφικό σχεδιασμό για το Γενάρη και τα λοιπά και τι ισχύει. Και... Σήμερα ήταν φασόν. Έτσι λέμε παιδιά εμείς στη δημοσιογραφία, να ξέρετε. Από κάπου μοιράστηκε αυτό το θέμα. Για πες. Βρήκαμε τον πρώτο που θα πέσει. Ναι. Για τις μεταγραφές, ναι. Να πω κάτι. Καταρχάς θεωρώ ότι είναι λίγο... Δεν θα πω αφελές, αλλά είναι λίγο άστοχο και άκομψο η ομάδα να δίνει τόσο σημαντικά παιχνίδια. Αυτά τα δύο. Και να ασχολούμαστε... Αυτή τη στιγμή με μεταγραφές, όχι ότι δεν υφίσταται θέμα, ότι δεν θα γίνουν μεταγραφές. Το έχεις πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ναι. Και για το φόρ και για το στόπερ. Αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι προέχουν αυτά τα δύο παιχνίδια. Αυτό που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι οι αποφάσεις έχουν πάρθει για τις θέσεις που χρειάζεται ενίσχυση ομάδα και δεν χρειάζεται να έχεις ανακαλύψει την Αμερική για να καταλάβεις ότι δεν χρειάζεται ένα φόρ ακόμη ή ένα στόπερ. Μέχρι και ο Χρήστος με τον Λεωνίδα το λένε. Ναι. Πάρε ένα φόρ. Έχουν πάρθει η ομάδα. Δουλεύει ήδη 5 μήνες στο γήπεδο. Δεν μπορεί δηλαδή ένας προπονητής και ένας τεχνικός διευθυντής αυτή τη στιγμή να μην ξέρουν τα συν και τα πλήν της ομάδας και να μην έχουν αποφασίσει τι ακριβώς χρειάζεται το Γενάρη. Αυτό είναι δεδομένο. Επίσης δεδομένο ότι έχουν κάνει ήδη και μια πρώτη νίκη στο Θόδωρο τον Καρυπίδη. Αλλά οτιδήποτε πιο χειροπιαστό νομίζω θα έχουμε μετά το μάτς με τον Όφη. Αυτή είναι η προσωπική μου αίσθηση και απορρέει από το ρεπορτάζ. Και όπως επίσης, δεν είναι κοινό μυστικό ότι εξακολουθεί να είναι μια προτεραιότητα για την ομάδα ο Χρήστος ο Αραβίδης. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, το αν θα γίνει όχι πάλι, δεν το ξέρουμε. Ότι υπάρχει επιθυμία συνεργασίας πάντως, υπάρχει. Και από τους δύο. Από τους δύο, εντάξει, είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Το καλοκαίρι ήξερα ότι το συζητούσε ο Αραβίδης. Αλλά έχει μια προτεραιότητα στο εξωτερικό, αλλά τελικά την πάτησε. Ναι. Τα δεδομένα τώρα είναι διαφορετικά, γιατί καταρχάς είναι και πόσο καιρό χωρίς ομάδα. Αυτό αλλάζει τα δεδομένα και τα οικονομικά, όπως αντιλαμβάνεσαι. Δεν μπορείς να ζητήσεις τα ίδια χρήματα με αυτά που θα ζητούσες αν ήσουν ενεργός. Είναι ήδη δηλαδή χωρίς ομάδα από το Μάιο που τελείωσε η σεζόν πέρσι με την ΑΕΚ, είναι χωρίς αγωνιστική δράση. Βέβαια είναι ένας πολύ καλός αθλητής και επαγγελματίας και δεν τίθεται ζήτημα για το αν είναι γυμνασμένος ή όχι, απλά δεν έχει ρυθμό αγώνων. Αυτό είναι το θέμα. Ο Αραβίδης έχει προτάσει στα χέρια του από τις μισές μικρομεσαίες ομάδες της Super League. Γιάννενα, Λεβαδιακούς, Απόλλων Σμύρνης, Λαμίες. Φυσιολογικό. Από όλες αυτές τις ομάδες. Όλες αυτές οι ομάδες θα θέλετε να έχουν κάνει κρούση. Ατρόμητος Τέρας Τρίπολης είναι μέσα αυτής της ομάδας. Όχι. Α, δεν είναι. Κάτι σημαίνει όμως και αυτό, Ναι. Κάτι σημαίνει και αυτό. Όταν είσαι στην ΑΕΚ, έχεις 1-2 χρόνια στη ΓΑΜΑ Εθνική και στη ΒΙΤΑ. Έχεις μια πολύ καλή πρώτη χρονιά στην ΑΛΦΑ. Έφτασε μέχρι στην εθνική ομάδα τώρα. Έτσι. Αλλά έχεις μια πτωτική πορεία την τελευταία σου χρονιά. Πρέπει να το δεις και λίγο διαφορετικά εσύ. Πρέπει να το δεις και λίγο διαφορετικά. Και ότι τότε δεν σου κάνουν μετά οι ομάδες το από κάτω επίπεδο, δεν σου κάνουν πρόταση, επίσης κάτι λέει για την πιάτσα του ποδοσφαίρου. Για μένα ο Αραβίδης, που τον ξέρω και ως παιδί τον Χρήστο, και είναι τα παιδιά που δουλεύουν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και χάρη στη δουλειά του έφτασε εκεί που έφτασε. Ναι. Αλλά έχει και ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα σε κάποιες περιπτώσεις.
Έτσι. Εντάξει, είναι και ένα μορφωμένο παιδί από το πανεπιστήμιο, δηλαδή το παιδί δεν είναι. Όχι, απλά. Έχει ένα υπόβαθρο γενικότερα. Θέλει λίγο παραπάνω να παίζει, παιδί μου, το έχει καημότα δεν παίζει. Και αυτό φάνηκε στην ΑΕΚ. Του βγαίνει η αντίδραση εκεί. Θεωρώ ότι έκανε λάθος το καλοκαίρι. Ο Άρης ήταν η ιδανική περίπτωση. Και του έγινε πρόταση, όπως ξέρεις, και στο τέλος. Περίμενε μέχρι τελευταία στιγμή για το εξωτερικό και αυτό νομίζω τον κρέμασε. Όπως από το εξωτερικό. Θα μπορούσε να έχει έρθει όπως ο Πλατέλας. Όπως από το εξωτερικό υπάρχουν, από ό,τι έμαθα και τώρα, κάνα 2-3 προτάσεις, αλλά σε χώρες οι οποίες δεν θα ήθελε να πάει ο ίδιος. Και αυτό αφήνει ανοιχτό το περιθώριο να καταλήξει τελικά στον Άρη. Αρκεί και ο Άρης φυσικά να κινηθεί, εφόσον αποτελεί επιθυμία του να τον φέρει στη Θεσσαλονίκη. Και από όσο γνωρίζω, δεν έχει αλλάξει αυτό για τον προπονητή και τον τεχνικό διευθυντή. Και έχουμε πει, το λέγαμε και το καλοκαίρι, ότι έχει μια πολύ ιδιαίτερη προσωπική σχέση με τον Παύλο τον Μυροφορίδη. Ναι. Και αυτό, να ξέρετε, μπορεί να παίξει ρόλο. Δηλαδή, γνωρίζονται πάρα πολύ καλά χρόνια τώρα, δεν είναι τώρα λόγω. Πρόταση του έγινε πάντως το καλοκαίρι. Και έχουν μια σχέση, δηλαδή, που μιλάνε με κλειστά μάτια, για να καταλάβετε. Τώρα. Ναι, απλά να καταλάβει κάτι, νομίζω πρέπει να το δουν και οι άνθρωποι του Άρη και ο Χρήστος αυτό. Ότι δεν γίνεται να πάει όπως πήγε το καλοκαίρι. Δεν θα περιμένει ο Άρης μέχρι τις 30 Ιανουαρίου. Όχι, δεν θα γίνει έτσι. Δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση αυτό το πράγμα να συμβεί. Διότι ξέρεις ποιο είναι το σωστό σε αυτές τις περιπτώσεις. Εγώ τι θα έκανα. Εάν ο προπονητής μου λέει ότι εξακολουθεί να ισχύει το ενδιαφέρον μας, τον θέλω. Όπως ισχύει όντως. Και σίγουρα ξέρεις ότι και τα λεφτά τα έχουν πέσει τώρα. Το κασέ έχει πέσει. Εγώ πιστεύω ότι πας τώρα και τον κλείνεις, εφόσον τον θες. Αν τον θες, ναι, τον κλείνεις και το φέρνεις νωρίς να ξεκινήσει, να μπει στην ομάδα και όταν θα επαναρχίσει το πρωτάθλημα μετά τη διακοπή, να τον έχει σιγά σιγά έτοιμο να μπει πολύ γρήγορα να σωματωθεί στην ομάδα και να παίξει. Ξεκάθαρα, απλά πράγματα. Είναι χωρίς τόσους μήνες χωρίς ομάδα. Έχει την εισήγηση του προπονητή ότι εξακολουθεί να υπάρχει το ενδιαφέρον, τον θέλουμε. Πας και τον κλείνεις. Εφόσον έχει τη δυνατότητα. Μπορεί. Και εφόσον θέλει και ο ίδιος φυσικά. Μπορεί να πάρει αυτό το Μαυρούκο από τη Σωσό. Ποιον, τον Αντριά Τσιμά. Αυτό να πω. Αντριά Τσιμπά. Δεν νομίζω. Γιατί? Παίζει. Παίζει και έχει και καλά λεφτά αυτός εκεί. Είναι δύσκολη περίπτωση. Ο 200αρέας είναι αυτός. Είναι δύσκολο. Με 200αρέα. Για football league είσαι δύσκολος. Του χρόνου να τον πάρω δηλαδή. Από του χρόνου μπορεί να πάρει 10 Αντριά Τσιμά, όχι έναν. Σωστό και αυτό. Νίκολας, εκεί το καλοκαίρι, αν ανέβεις με το καλό, έχεις τη δυνατότητα να κάνεις απλογές. Δεν μπορείς να πάρεις μόνο 5 ξένους. Τεράστια δεξαμενή. Από όπου θες. Θες Βραζιλιάνο, θες Αργεντίνο. Θα παρακαλάνε το καλοκαίρι. Ναι, θες ό,τι θες. Πώς το λένε, πάρτι θα γίνει. Ανέβαμε το καλό. Όχι, πάρτι να μην γίνει. Πάρτι εννοώ από προτάσεις. Όχι, ναι, πάρτι στον Άρη. Πάρτι από προτάσεις. Θα στέλνουν όλοι και θα λένε: έχω αυτό, αν έχω εκείνο, εγώ τον Τάδε, εγώ τον Δίνα. Το θέμα είναι να κάνεις εσύ την κατάλληλη, τις καλύτερες επιλογές. Εκεί πρέπει να κάνεις τις σωστές επιλογές και με τα σωστά χρήματα. Και επειδή θα ξεκινήσει πάλι από το μηδέν, να μην κάνει τα λάθη του παρελθόντος. Να αντιληφθεί και ο κόσμος και όλοι μας ότι θα πρέπει και να πουλάς ένα παίχτη όταν φτάνει και στο πικ. Και να εξηγήσω λίγο γιατί. Μετά το break. Ποιο είναι το σκεπτικό μετά το break, μετά το break. Γιατί επιμένει δηλαδή η τεχνική ηγεσία και ο Μυροφορίδης με καθαρά αγωνιστικούς λόγους και εξήγηση στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Και δεν πάει σε μια άλλη περίπτωση. Για παράδειγμα, ενός άλλου ποδοσφαιριστή. Και γιατί επιμένει 5 μήνες μετά να. Δικηγόρο άλλαξε, φαντάζομαι έτσι. Νομίζω ότι πλέον μόνο του τα κάνει όλα. Νομίζω ότι τα κάνει μόνο του. Καλύτερα. Γιατί αν έρθει με Παναγόπουλο να κάνει συμβόλαιο. Όχι. Είναι λίγο δύσκολο. Νομίζω μόνο του τα κάνει όλα. Εκτός αν τα 10 χιλιάρικα που έχει κερδίσει ο Καρύπ. Να σου πω κάτι, με τέτοια σχέση που έχει με τον Μυροφορίδη, προσωπική, ούτε μάνατζερ χρειάζεται, ούτε δεν μισοβίζεται τίποτα. Κατευθείαν. Ναι. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Κλείνει Αραβίδη ο Άρης. Πολύ ωραία τα περσινοπιτάκια. Πολλούς Νικολάδες. Γιολίμπερο. Χρόνια πολλά και πάλι σε όλους. Χρόνια πολλά καταρχήν, είπα και το πρωί στο μεγάλο Νίκο Γκάλι, το ορόσημο, το νούμερο ένα άνθρωπο. Χρόνια πολλά στον κύριο Νίκο Λάσκαρη. Ελπίζω ανήμερα της ονομαστικής του εορτής να βρει τις λύσεις που πρέπει να βρει για τον Άρη. Θεωρητικά ανίσχυαν αυτά που έλεγε ο κύριος Κολοβέτσου, για να επιστρέψουμε λίγο στο μπάσκετ. Θα έπρεπε ήδη να έχει ανακοινωθεί η αυριανή συνέντευξη τύπου. Έτσι δεν είπε. Πέμπτη συνέντευξη τύπου κτλ. Δεν βλέπουμε να γίνεται κάτι τέτοιο. Μας προβάλλουν, για να μην τρελαίνεστε κιόλας,
ένα δελτίο τύπου που έβγαλε η εταιρεία του κυρίου Γιλμάζ, δελτίο τύπου έβγαλε. Μας το προβάλλουν ως θέμα στις τουρκικές εφημερίδες. Και εγώ λέω κάτι που μου είπε ένας φίλος το πρωί, ότι όταν είχαν έρθει ο κύριος Γκιουνέρ και ο κύριος Γιλμάζ, είχαν μαζί τους και ένα δημοσιογράφο από τη Χουριέτ. Μπορείτε να μου βρείτε ένα κείμενο στη Χουριέτ όλες αυτές τις μέρες? Τι να πω. Δεν μπορώ να αμφισβητήσω τις προθέσεις των ανθρώπων και ότι όντως υπάρχει ενδιαφέρον. Δεν μπορώ να αμφισβητήσω ότι υπάρχουν οι εταιρείες, ότι υπάρχει όλο αυτό το project. Θέλω να το πιστέψω. Θέλω πραγματικά. Αλλά οι πράξεις τους με κάνουν απαισιόδοξο. Δεν ξέρω κάτι αρνητικό. Γιατί με ρωτάνε κάτι. Δεν ξέρω κάτι αρνητικό. Δεν βλέπω και κάτι θετικό όμως. Γι' αυτό περιμένω και αναμένω τις κινήσεις. Απλά μια παράκληση με όλη την καλή διάθεση και με όση γνώση μπορεί να έχουμε στο επικοινωνιακό κομμάτι, σταματήστε να ξεφτιλίζετε τον Άρη στο Facebook. Αυτό. Αν είναι να έχετε να κάνετε, να έχετε συμφωνίες έτοιμες κτλ. Πολύ ωραία, καλώς να έρθουν. Δεν γίνεται οτιδήποτε κουβέντα κάνετε ή συζήτηση μετά από 3 λεπτά να τα γράφετε στο Facebook. Ή μάρτον πια. Ο 779 λέει: Μύρο και Σπανός έχουν κατασταλάξει για φορ και σέντερ μπακ. Έχουν πάρει το okay του Καρύπ. Χρήμα υπάρχει. Το ρόστερ έχει 30 παίκτες. Από χωρίς παικτών θα γίνουν. Το αν υπάρχει χρήμα θα φανεί. τις επόμενες εβδομάδες. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Και όχι μόνο γιατί θα πρέπει να γίνουν κάποιες μεταγραφές, αλλά γιατί θα πρέπει να υπάρξουν και αποχωρήσεις στην ομάδα. Έλεγα και χθες, το επαναλαμβάνω και σήμερα με αφορμή αυτά που λέμε και για τον Αραβίδη και το μήνυμα του 779, ότι το ρόστερ αριθμεί 28 παίκτες. Αν υποθέσουμε ότι πάρεις 2-3 ακόμη, δεν σημαίνει ότι θα έχεις 31. Πρέπει σίγουρα κάποιοι να αποχωρήσουν από την ομάδα και αυτό θα χρειαστεί κάποια χρήματα για να συμβεί, προκειμένου να μην έχει η ομάδα κάποια επίπτωση όσον αφορά την αδειοδότησή του επόμενου μήνε. Να μην έχει κάποια προσφυγή δηλαδή, κάτι τέτοιο το οποίο θα δημιουργήσει πρόβλημα στην αδειοδότηση τη ομάδα. Αυτό θα το ξέρουμε τις επόμενες εβδομάδες. Ότι υπάρχει, σας είπα και πριν, μια ενημέρωση ήδη στον Θόδωρο Καρυπίδη από τον προπονητή και τον τεχνικό διευθυντή για το ότι υπάρχει ανάγκη να γίνουν 2-3 κινησούλες το Γενάρη για να ενισχυθεί η ομάδα σε θέσεις που κρίνει η τεχνική ηγεσία ότι υπάρχει ανάγκη. Ναι, έχει γίνει αυτή η κουβέντα, η πρώτη. Τώρα από εκεί και πέρα επαναλαμβάνω ότι ο προπονητής και ο τεχνικός διευθυντής κάνουν τις εισηγήσεις και η διοίκηση είναι αυτή που υλοποιεί μετά, γιατί έχει να κάνει με το οικονομικό τις εισηγήσεις αυτές. Και φαντάζομαι ότι μετά το μάτς με τον Όφη και ανάλογα με το αν θα υπάρξει αγωνιστική και 20 του Δεκέμβρη, θα γίνουν και σχετικές εισηγήσεις από την ΚΙΕΣΕ και για τυχόν αποχωρήσεις. Τα λεφτά επίσης δεν πρέπει να τα δώσεις μπραφ. Όλα τα λεφτά θα χρειαστούν προκαταβολές. Εντάξει, Δεκέμβριο είναι και μια γενικά δύσκολο γιατί έχει και δώρα, έχει διάφορα τέτοια, έχει πολύ πράγμα. Απ' την άλλη, όμως, σε όλες τις επιχειρήσεις δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο στην Παϊάρης. Όλες οι επιχειρήσεις το Δεκέμβριο έχουν να δίνουν δώρα, τα έχει πολύ πράγμα. Ναι, αλλά την ίδια στιγμή, αν δόξα τω Θεώ, πάνε όλα καλά στη Δράμα. Μακάρι ότι με τον Όφη θα έχει 10.000 εισιτήρια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το παιχνίδι και για αυτόν τον λόγο. Δηλαδή, να έχεις ένα γεμάτο Κλεάνθης Βικελίδης με τον Όφη. Ναι. Με πάρα πολύ καλές πράξεις απαραίτητες αυτό το διάστημα και για την και εταιρεία. Με τον Κισαμικό είχε περισσότερο κόσμο την Παναχαϊκή. Δικαιώθηκε. Είχε περισσότερο. Εντάξει. Μπήκαν πολύ τελευταία στιγμή και το πρώτο δεκάλεπτο πήγε πάρα πολλοί κόσμος. Οι εισιτήρια πάντως δηλώθηκαν περισσότερα. Δεν ξέρω τι κόπηκαν και τα λοιπά. Πιο πολλά. Καμιά 400 παραπάνω. Είχε κόσμο που κακά τα ψέματα, όταν ξεκίνησε και έβαλε το πρόγραμμα κάτω, δεν έλεγε ότι θα έχει τόσο κόσμο στο συγκεκριμένο μάτς. Ναι, όχι. Περίμενε με τον Όφη κατά ψέματα. Περίμενε πρώτο μάτς και περίμενε βέβαια περισσότερο κόσμο με τον Πανιόνιο. Ναι. Στο κύπελο. Είναι και αυτό σημαντικό. Είναι και αυτό σημαντικό. Να είσαι δηλαδή καλά και μια διαφορά ασφαλείας κτλ. Θα είναι και ο κόσμος κοντά στην ομάδα. Θα πάει με άλλη ψυχολογία ο κόσμος. Δηλαδή αυτό το ερχόμαστε που φωνάζουν και οι φίλαθλοι και τα λοιπά. Πραγματικά ο άλλος
όταν είναι μύρλα η κατάσταση ή οτιδήποτε άλλο δεν πάει. Μα ακριβώς αυτό ισχύει και για τον Αραβίδη για τον οποίο συζητούσαμε. Όταν βλέπει ο παίκτης ότι ο Άρης έχει ένα ξεκάθαρο προβάδισμα και αν όλα πάνε καλά και στα δύο παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας, θα το σκεφτεί και διαφορετικά και ο ίδιος. Να πει ότι πάω σε μια ομάδα στην οποία θα κάνω ένα συμβόλαιο για 5 μήνες αρχικά μέχρι το καλοκαίρι, 5-6 μήνες, με προοπτική και την επόμενη σεζόν στη Super League με περισσότερα χρήματα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και για να πιστέψω και να κλείσω το θέμα με τον. Γιατί θα πει κάποιος γιατί τέτοια επιμονή, ξέρω εγώ, στην ελληνική ηγεσία για τον Αραβίδη. Διότι. Καταρχάς είναι πολύ αθλητικός. Είναι αθλητικός στο ξύλο που πέφτει στη Football League. Α, εγώ νόμιζα την κερκίδα. Ναι. Είναι πολύ πιεστικός στην αντίπαλη άμυνα. Πιέζει πολύ και καλά. Έχει πολλά τρεξίματα και βοηθάει σε αυτό το κομμάτι. Είναι πάρα πολύ έμπειρος. Έχει περάσει από αυτή τη διαδικασία και την ξέρει. Και μπορεί να βοηθήσει σε όλες τις θέσεις της επίθεσης. Και στις τρεις. Ναι. Μπορείς δηλαδή σε διάφορα σχήματα να το χρησιμοποιήσεις. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για ένα παίκτη, να μπορείς δηλαδή να δίνει τη δυνατότητα στον προπονητή να τον χρησιμοποιεί και απλάγια άμα χρειαστεί κάποια στιγμή και πίσω από το φορ και γενικότερα διάφορες, σε διάφορες θέσεις. Και φυσικά έχει γνώση και του Άρη. Ναι, αλλά εγώ θέλω τέτοιο φορ. Έχει γνώση και του Άρη. Τέτοιο φορ θέλω. Ποιος οπότε θα πάρεις μόνο έναν. Οπα, κάτσε. Το ρεπορτάζ τώρα, κάτσε. Να ρωτάω εγώ να μαθαίνω. Τι εννοείς, πάρω δύο. Εγώ νομίζω θα πάρεις και δεύτερο, ναι. Αποκάλυψη αύριο στις εφημερίδες. Αυτά που λέω σε αυτό που σήμερα. Αν υπάρχει δυνατότητα η οικονομική, ναι. Ταυτόχρονα με τις αποχωρήσεις πρέπει να γίνουν, γιατί πρέπει να γίνουν. Δεν μπορεί να έχεις 30 παίκτες στο ρόστερ. Να πληρώνεις 30 παίκτες, δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση αυτό. Άρα πάρεις δύο λες. Εγώ πιστεύω από αυτά που γνωρίζω και ναι. Από το ρεπορτάζ το δικό μου δηλαδή. Δηλαδή δύο συνστόπερ και κλείσαμε. Νομίζω ναι. Και γιατί να μην πάρεις ένα δεκάρι και ένα στόπερ. Να πάρεις ένα δεκάρι. Ναι. Να μην παίζει ο Πασάς. Νομίζω ότι... Θα το πάρεις του χρόνου. Ναι. Είναι δύσκολη μεταγραφή του δεκάρι, ειδικά του Γενάρη. Ναι. Πάρεις μια αργεντινάρα του χρόνου. Ή θα αξιοποιήσει περισσότερο νομίζω τον Παυλίδη. Ο Όμπιντες που είπε, πόσο χρόνο είναι. Α, εντάξει, πολύ μεγάλο. Α, τέτοιο θέλω. Μεγάλο. Πώς θα γίνει όμως να πάρω ένα τέτοιο παίκτη. Μεγάλο. Πώς μπορεί να γυρίσει αυτή η καψούρα η μεγάλη. Ναι, καλό παίκτη. Δηλαδή ήρθε και. Παιδί. Εξαιρετικό παιδί και εξαιρετικό χαρτί. Εξαιρετικό ποδοσφαιριστή και νομίζω ότι στον Άρη θα έκανε παπάδες, φίλε. Δηλαδή, αν ο Όμπιντες ήταν στην ομάδα του Κούπερ. Ναι. Με όλους αυτούς τους παίκτες που είχε τότε η ομάδα. Νομίζω ότι ο Άρης θα έκανε πολλά παραπάνω πράγματα από όσα πέτυχε εκείνο το διάστημα. Εξαιρετικό παιδί, εξαιρετικός παίκτης, οικογενειάρχης, δηλαδή. Εντάξει. Και γι' αυτό βέβαια μετά τον Άρη στέριωσε σε μια ομάδα όπως ο Ατρόμητος. Δεν είναι για να είναι στον Ολυμπιακό έτσι, και να παίζει στο Champions League. Είναι συγκεκριμένο δυνατοτήτων, αλλά ξέρεις ότι είναι το 7, αλλά θα παίζει 7. Εντάξει, τώρα είναι μεγάλος βέβαια. Μιλάμε τώρα τι είναι στα τελειώματα. Ναι, εγώ σου λέω για τότε τώρα, όχι για εκείνα τα χρόνια, μια πενταετία πίσω. Αλλά είναι από τους ποδοσφαιριστές που πραγματικά στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Που ήρθε στον Άρη, έπαιξε ένα χρόνο και δεν καταφέραμε να τον αξιοποιήσουμε. Και ο Ακώστα που ήρθε, ένα πολύ φιλότιμο παιδί. Ένα παίκτη, ο οποίο υπάρχουν πολλοί τέτοιοι παίκτε. Okay. Ο Σανκαρέ, εντάξει, άδειξε τον εαυτό του με άλλα πράγματα. Αλλά ο Ούμπιντες ήταν καψούρα. Δηλαδή, πραγματικά πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Εξαιρετικό ποδοσφαιριστή. Που τον βρήκε ο Γιαννόπουλος. Αυτό ήταν ο παλιό στόπερ του Άρη. Ήταν στον ναι. Στο Μπέο τότε στον Ολυμπιακό Βόλο. Αυτό τον μαζί με τον άλλον, τον Μαλιά. Ποιον? Πώ το λέγανε τον άλλον στον Ολυμπιακό Βόλο. Τον άλλον τον Αργεντίνο. Και τον μωρό το περίεργο λίγο. Κατάλαβα ποιον λες, ναι. Πάλι εδώ οι κοντοί αυτούς που έπρεπε, τους κοντούς. Καλές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Γενικά υπάρχουν πολύ καλοί παίκτες που στη Super League είναι πολύ εύκολο να τους φέρεις. Δηλαδή, τι εννοώ στη Super League? Εννοώ να δώσεις 80-90 χιλιάρικα.
Δεν λέω να δώσει τα 350 και τα 400 που δίνει για του Τόχα κτλ. Αυτά τα νούμερα καταρχά δεν παίζουν πλέον στη Super League. Δεν παίζουν. Τότε έπαιζαν. Σχεδόν σε όλε τι ομάδε, να ξέρει. Ναι, τότε δηλαδή, έπαιζαν. Ο Ατρόμητο που θεωρείται ένα καλό μαγαζί, τα συμβόλαια που δίνει πλέον είναι 50, 60, 70. Εντάξει. Και, δεν μα και ο Άρης τα πρώτα χρόνια. Που υπήρχαν τότε και νομίζω ότι ο Άρης, εάν όλα πάνε καλά και επιστρέψει στη φυσική του θέση, θα πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να μην κάνει εξαλωσίνες και σπατάλες και να φτιάξει ένα ρόστερ, γιατί μπορείς να φτιάξει ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ χωρίς να πληρώνεις τα μαλλιά της κεφαλής σου. Αρκεί να κάνεις τις σωστές επιλογές, να έχεις τους σωστούς ανθρώπους και να μην μπεις στη διαδικασία να πουλάς κιόλας. Να ψηλωθείς, να σε πιάσει αυτό που λέμε ο νεοπλουτισμός και να πεις α, φέρω αυτό, θα φέρω εκείνο, φέρ και τον ένα, φέρ και τον άλλο, να δώσε και αυτά τα χρήματα, δώσε και εσύ πάρει μια διακοσάρα. Έτσι. Όχι. Νομίζω όχι ότι το μυστικό της επιτυχίας αλλά και της αποτυχίας, έτσι, με μια ήρεμη προσέγγιση ανεξάρτητα από το ποιος του διοικούσε και τις όποιες επιδιώξεις προσωπικές που υπήρχαν μέσα στον Άρη. Πρόσεχε, Άλεξ 506, μη μου στείλεις μήνυμα. Θεωρώ ότι το κομβικό σημείο στον Άρη, τα κομβικά σημεία στον Άρη τότε, πλέον μετά από χρόνια και με απόλυτη ηρεμία, είναι ένα, ότι δεν ήξερε να πουλάει και δεν επεδίωξε κιόλας νομίζω να πουλήσει. Και το δεύτερο, ότι δεν μπόρεσε σε καμία περίπτωση όλος ο οργανισμός Άρη, δεν μπορέσαμε λοιπόν όλοι άπαντες να διαχειριστούμε την κατάσταση του να αλλάζει επίπεδο ο ήδη δικός μας ποδοσφαιριστής. Δηλαδή πηγαίναμε τον Κόκε, ο οποίος ήρθε τζάμπα, ένας τέτοιος παίκτης ήρθε τζάμπα με 12 χιλιάρικα. Ο Άρης έδωσε στη Μαρσέικ 12.000 ευρώ. 12.000 ευρώ, το ξαναλέω, για τον Κόκε. Και ο Κόκε είχε συμβόλαιο 200 χιλιάρικα την πρώτη χρονιά. Και από τα 200 πήγε στα 800. Αυτό το σκαλοπάτι που ήταν τεράστιο δεν μπορέσαμε να το διαχειριστούμε. Ο Νάτσο Γκαρσία ήρθε με 50 χιλιάρικα. Είναι δείγμα των ικανοτήτων που είχαν οι άνθρωποι για να τους φέρουν. Και από τα 50 μετά πήγε στα 300, 350, 400, 450. Ο Νέτο ήρθε με 130. Το επόμενο συμβόλαιό του έλεγε η πρώτη χρονιά 350. Ο Κάλβο ήρθε με 120, το συμβόλαιο την επόμενη χρονιά έλεγε 300. Γιατί όλοι λένε και πού πήγαν τα λεφτά. Αυτοί όλοι που είπα παίκτες, τον πρώτο, τον δεύτερο, τον τρίτο, τον τέταρτο χρόνο, τα πληρώθηκαν τα λεφτά. Τον πέμπτο έμεινα να πληρώ ότι κάνα προσφυγή και. Στο λέω για τη διαχείριση, για τα λεφτά, ρε παιδί μου, και το πώς είναι το ποδόσφαιρο πλέον που λες, πλέον δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Όντως, πλέον έχουμε πέσει πάρα πολύ κάτω και το ζήτημα είναι να έχεις ικανούς συνεργάτες να σου φέρουν τον Κάλβο της εποχής, τον Χαβίτο της εποχής, τον Νέτο της εποχής και να κάνεις μια ομάδα πάρα πολύ καλή. Αλλά αυτά είναι next year. Απλά έτσι, μια που είμαστε λίγο πιο χαλαροί σήμερα και έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κουβεντούλα για ποδόσφαιρο, για μεταγραφές. Είναι και το αγαπημένο σπόρ, να το πω, όλο το ποδοσφαιρόφιλο, εσύ Αλέξη. Να μιλάμε για μεταγραφές. Ο Μόνχε, ναι. Να μιλάμε για καλούς ποδοσφαιριστές. Το έχουμε ξεχάσει. Εμένα μου λείπει. Μου λείπει πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή, όλα αυτά τα χρόνια, και είναι και κάτι που λείπει και στον κόσμο, ξέρεις. Γιατί λέμε, εύκολα λέμε στον κόσμο, έλα στο γήπεδο. Okay, έλα στο γήπεδο. Φέτος έχω και δύο παίκτες να δω. Έτσι. Και πέρυσι είχα και δύο παίκτες να δω. Πάντα χρειάζονται οι καλοί παίκτες και για να ακεφαλαιώσουμε για αυτά που συζητούσαμε με αφορμή και τα μηνύματα που είχαμε στην εκπομπή. Να πούμε ότι ήδη υπάρχει μια πρώτη κουβέντα η οποία έγινε τις προηγούμενες μέρες με τον Θόδωρο Καρυπίδη και τους δύο ανθρώπους που τρέχουν το αγωνιστικό, δηλαδή τον Μυροφορίδη και τον Σπανό, τον τεχνικό διευθυντή και τον προπονητή. Η προτεραιότητα η απόλυτη είναι να αποκτηθεί ένας ή δύο επιθετικοί και επανέρχεται στο προσκήνιο το όνομα του Χρήστου Αραβίδη και φυσικά ένας κεντρικός αμυντικός. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα σε πιο ουσιαστική βάση και για κάποιους παίκτες που είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσουν, θα έχουμε μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας και πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων. Στέλιο, δεν μπορείς με αυτό που μου στείλες. Δεν υπάρχει το μία στο εκατομμύριο να μπορείς. Καλή επιτυχία να πούμε στον Αντρέα Σκέντζο που ανέλαβε τον Πανθηραϊκό στη Γάμα Εθνική και την ομάδα η οποία έμενε στο διπλανό ξενοδοχείο από εμάς στα 3-5 πηγάδια. Γι' αυτό εκεί τους γνώρισε. Ο φίλος μου ο Μάκης, τον τρελό του Αριανάκη, μου λέει για τον Καμέλ Μεριέμ. Ποιοτικότατος παίκτης που έχει μείνει στην ιστορία για το φάουλ που εκτελεί στο ακροτελεύθερο δευτερόλεπτο. Και εκπληκτικός ποδοσφαιριστής. Αλλά ο κύριος Τετρακοσαρέας ήταν, παιδιά.
Δεν υπάρχουν αυτά. Άλλο επίπεδο παίκτες είναι αυτοί. Και ειδικά στην Ελλάδα, με όλα αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, βλέπετε τι πληρώνουν. Τα βλέπετε τι πληρώνουν οι δίπλα που τα έχουν τα λεφτά και τα πετάνε. Μπα, δικά τους είναι έτσι κι αλλιώς. Βλέπετε τι γίνεται. Αλλιώς είναι ο τρόπος λειτουργίας πλέον. Άλλος είναι ο τρόπος λειτουργίας. Ναι. Θα δούμε. Ποιος είναι. Ποιος είναι. Χερνάν. Ποιος είναι το γλυκό αγόρι, ρε φίλε. Βοήθησε με λίγο. Δεν καταλαβαίνω ποιος είναι. Ξέρεις ποιο είναι το γλυκό αγόρι. Ποιο αγόρι. Για ποιο πράγμα. Αν θα έρθει. Το γλυκό αγόρι. Ναι, να σε πω. Το γλυκό αγόρι. Mm. Α, κατάλαβα ποιον λες. Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Όχι, ο Σούγκαρμαν. Τι γλυκό αγόρι, ωραίο. Πού να έρθει. Αν θα έρθει ο Σούγκαρμαν μαζί με τον Τόμ Παπαδόπουλο, αυτό εννοεί. Βέβαια δεν είναι βέβαιο ότι θα έρθει. Δεν έχει οριστικοποιηθεί ότι θα έρθει ο Τόμ Παπαδόπουλος. Άρα. Αλλά δεν νομίζω να έρθει ο Σούγκαρμαν, όχι. Μάλιστα. Καλά, αυτό αλλάζει κιόλα. Αυτοί λένε έρχομαι, μια δεν έρχομαι. Να σου πω κάτι, επειδή έχει γίνει λίγο λάστιχο αυτό το θέμα. Και λίγο σύριαλ. Όταν είναι να κλείσει τα εισιτήριά του άνθρωπος με το καλό να έρθει, θα του πούμε. Γιατί πρέπει, ναι. Γιατί πρέπει να αποτελεί θέμα το άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος, επειδή έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλει να εμπλακεί μετοχικά και να μπλέξει με τον Άρη. Για τους δικούς του λόγους και καλά κάνει. Δεν τον μπλέξει βοηθάει, και στο μπάσκετ, ομάδα, βοηθάει την ομάδα. Έχει στείλει ήδη τα χρήματα τα περισσότερα από τη χορηγία αυτή. Από ό,τι ξέρω, αυτές τις μέρες θα στείλει και τη δεύτερη. Στείλει γιατί έχουμε κάτι ταυλαρίδες να πληρώσουμε. Ναι. Εντάξει, μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Φέτος. Του χρόνου βλέπουμε στη Super League. Ναι, θέλει να κάνει και μια νέα χορηγία του χρόνου. Πολύ πιθανό. Γιατί όχι. Όχι, από ό,τι ξέρω, θέλει όντως τον ενδιαφέρει αυτό που λένε με το πρώτο κέντρο. Και τον ενδιαφέρει. Ναι, όσον αφορά την ΠΑΕ, μπορεί να θελήσει και του χρόνου να κάνει μια μεγαλύτερη χορηγία. Γιατί όχι. Και να βοηθήσει την ομάδα και στη Super League. Κακά τα ψέματα αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά να εμπλακεί περισσότερο τουλάχιστον στην παρούσα φάση, από όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει. Είναι, τέτοια προοπτική. Έρχεται, δεν έρχεται. Και τι έγινε. Γι' αυτό ακριβώς. Άμα έρθει. Άμα έρθει, θα φέρει μαζί του και μια βαλίτσα με λεφτά και τα δώσει εκείνη τη μέρα. Θα τα στείλει. Άμα έρθει, θα το μάθουμε. Δεν είναι κάτι που μένει κρυφό. Βλέπετε ότι γενικότερα στο Όλαμπα ο Τάρης δεν έχουμε εμπλακεί σε τέτοιες διαδικασίες. Τώρα εντάξει, εγώ αντιλαμβάνομαι τον έντυπο τύπο. Πρέπει κάτι να δώσουν. Πρέπει κάτι να δώσουν, μια εξέλιξη παραπάνω. Και πολλές φορές, άλλες φορές βγαίνουν αυτά τα πράγματα, άλλες φορές δεν βγαίνουν. Αλλά το αν θα έρθει κάποιος ή όχι, σου με λέγανε θα έρθει στο μάτς με την Μπόκα. Μετά το μαζέψαμε. Μπορεί όντως να είχε πει. Πιθανότατα θα έρθω στο μάτς με την Μπόκα. Και μετά να είπε, μου προέκυψε μια δουλειά στη Σουαζιλάνδη και δεν θα έρθω. Δεν είναι, ξέρετε, ότι έχει υπογράψει κάποιο συμβόλαιο. Ο άνθρωπος. Έτσι. Πάμε για μένα δεν παίζει ρόλο αν θα έρθει ή όχι. Δεν έχει κάτι νεότερο, οπότε δεν χρειάζεται να το συνεχίζουμε. Πάμε το τελευταίο μας διάλειμμα να κάνουμε. Πριν κάνεις το διάλειμμα. Πες καμιά χορηγία, ναι. Θα σε δώσω εσένα να πεις αυτό. Από εγώ. Να πες και αυτό εσύ. Από εγώ το διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Συνεχίζουμε εδώ, είμαστε πάντα στην εκπομπή του All About Tars. Είμαστε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Γελάω με το Εψιλον, με το σουπεράκι που έχει για τον Ερντογάν. Κλειός ασφαλείας από 150 φρουρούς και μουστακαλίδες πράκτορες. Δηλαδή, συγγνώμη. Το μουστάκι τι πειράζει, ρε φίλε, από τον πράκτορα. Από μουστακαλίδες πράκτορες, λέει. Μεταξύ, δύο δείχνει εδώ η φωτογραφία και κανένας δεν έχει μουστάκι. Άτος. Ένας αυτός και ένας ο άλλος. Παραπληροφόρηστο έψιλον. Μα λόγω ιδιοκτήτη γίνεται αυτό. Τζον Παραπονιάρης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, παιδιά. Τι κάνετε? Στο κρατώ στο Λίμπερο. Όλα καλά, εσείς? Όλα είναι υπό έλεγχο? Όλα είναι υπό έλεγχο, ναι. Το καταδύναμη. Όχι, θέλει να πει, αλλά δεν το απάντησε. Δεν πήγε στον αέρα. Λοιπόν, τι ώρα είναι η συνέντευξη τύπου αύριο? Η συνέντευξη τύπου δεν ξέρω, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη. Μα γιατί δεν ανακοινώθηκε? Δεν ξέρω, μήπως την ανακοινώσει ο κύριος Κολοβέτσιος. Είμαστε συντονισμένοι στο Facebook. Στο Facebook είμαστε. Ωραία, εντάξει. Ωραία. Είναι η νέα τάξη πραγμάτων, είναι η νέα εποχή. Δεν ξέρω. Η δε δικαιολογία ότι δεν έχω δημοσιογράφους, παπαγαλάκια, site και τέτοια και έχω μόνο το Facebook. Όντως, δικαιολογεί τα πάντα το συγκεκριμένο. Άρα μπορούμε να ξεφυλίσουμε τον Άρη στο Facebook, αφού δεν έχουμε όλα τα υπόλοιπα.
Φυσικά, να είμαστε λίγο τώρα, εντάξει, να αντιλαμβανόμαστε και να... Η ΚΑΕ, Γιάννη, έτσι για να σοβαρευτούμε, παρόλο που δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, η ΚΑΕ, τι λέει για όλα αυτά? Δηλαδή, χθες βγαίνει ο Κολοβέτσιος πάλι και λέει η οριστική συμφωνία, θα μεγαλουργήσουμε, Άρη το μεγαλέο στο τελειωμό δεν έχει κτλ. Η ΚΑΕ τι λέει πάνω σε αυτό? Δεν λέει κάτι, δεν κάνει κάτι σχόλιο. Δεν επιβεβαιώνει για συμφωνία πάντως και όλα τα υπόλοιπα. Όχι, σε καμία περίπτωση. Μάλιστα. Λέει ότι υπάρχουν κάποια τα οποία πρέπει να γίνουν, αλλά δεν επιβεβαιώνει σε καμία περίπτωση ότι υπάρχει ακόμη, ότι έχει επέλθει οριστική. Είμαστε έτοιμοι να είμαστε στο στάδιο που θα ανακοινωθούν τα επίσημα έγγραφα με μεσολαγίδες. Γενικότερα θα αναλύεται όλος ο τρόπος με τον οποίο να συνεργαστούν οι δύο πλευρές. Άντε να δούμε. Μακάρι. Για να δοθεί και μακάρι, λύση. Πραγματικά. Για να δοθεί λύση. Το ελπίζουμε και όλα να πάνε καλά. Πάμε στο αγωνιστικό κομμάτι. Χθες η ομάδα σαφέστατα ήταν καλύτερη σχέση με το παιχνίδι με τον Προμηθέα. Απέναντί της όμως είχε μια πολύ χειρότερη ομάδα σε σχέση πάλι με τον Προμηθέα. Βέβαια, συζητούσαμε με τον Άλεξ και λέγαμε ότι η ομάδα έπαιξε πάλι χθες χωρίς τρεις Αμερικανούς. Σωστά. Και επειδή σας άκουγα από την αρχή της εκπομπής, παιδιά, θα συμφωνήσω με αυτό που λέγατε, ότι πλέον είναι πολύ κακό στο να εφιστεί η ομάδα σε μία μετρητή. Χθες η αντίπαλος του Άρη, ο Στάνδη, ήταν μια ομάδα πολύ μέτρη. Δηλαδή, υπό κανονικές συνθήκες, ο Άρης αυτό το μάτι θα έπρεπε να το είχε κερδίσει σχετικά εύκολα. Ο Στάνδη παρουσίασε ένα καλό πρόσωπο αναδιαθήματα στην χθες. Αμέτρηση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήταν η ομάδα φόβητρο η οποία θα μπορούσε έστω και στα μέσα της τρίτης περίοδου να ξεφύγει με αυτό το ψήν 11 στο σκορ που ουσιαστικά ήταν και το σημείο κλειδί στην όλη αναμέτρηση. Για ένα ακόμη δηλαδή παιχνίδι, ο Άρης άφησε την κατάσταση να του ξεφύγει από τα χέρια του. Το θετικό βέβαια είναι ότι δεν πανικοβλήθηκε συγκριτικά με τα προηγούμενα παιχνίδια όπου έχουν παρουσιαστεί ανάλογες συνθήκες κατά την διάρκεια του αγώνα και οι παίκτες του Παναγιώτη Γιαννάκη, έτσι όταν βλέπουμε τον αντίπαλο να ξεφεύγει μια διψήφια διαφορά στο σκορ, απογοητεύονται αρκετά και δεν έχουν τα ψυχικά αποθέματα να κυνηγήσουν το παιχνίδι. Χθες το κατάφεραν αυτό, βέβαια να μου πείτε, είχαν μπροστά τους και 15 ολόκληρα αγωνιστικά λεπτά, οπότε δεν γινόταν να το παρατήσουν. Και είδαμε ότι σιγά σιγά κατάφεραν με ένα επιμέρους σκορ τα τελευταία 5 λεπτά της περίοδου, με ένα επιμέρους σκορ 16-4, κατάφεραν να ανατρέψουν τα δεδομένα, αλλά στο τέλος, στα κρίσιμα σημεία, κάποιες λανθασμένες επιλογές και δύο άστοχα τρίποντα από Μπέλ και Αφιλό δεν τους έδωσαν τη δυνατότητα τουλάχιστον να στείλουν την αναμέτρηση στην παράταση και να διεκδικήσουν στο έξτρα πεντάλεπτο τη νίκη. Η συνέχεια τι λέει? Πλέον καταρχήν γύρισε η ομάδα, επέστρεψαν. Η ομάδα πρέπει να έχει γυρίσει. Την ενημέρωση που είχαμε ήταν ότι θα επέστρεφε μετά τις 6 από το Βέλγιο. Οι κίτρινοι οι οποίοι αναχώρησαν την περασμένη Παρασκευή από την Θεσσαλονίκη και ακολούθησαν τα δύο εκτός έδρας παιχνίδια. Το Σάββατο την Πάτρα, εκείνο το παιχνίδι που θέλουμε να ξεχάσουμε όλοι μας λόγω της τραγικής εμφάνισης της ομάδας και της πολύ βαριάς και ντροπιαστικής ήττας από τον Προμηθέα με 70-40. Και το χθεσινό απέναντι στην Οστάνδη, μετά δηλαδή από ένα έτσι πενθήμερο στους δρόμους, οι παίκτες του Παναγιώτη Γιαννάκη επιστρέφουν και πάλι στη Θεσσαλονίκη και προετοιμάζονται πλέον, στρέφουν την προσοχή τους στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό. Ακόμη δεν έχουμε ενημέρωση αν θα πραγματοποιηθεί σήμερα προπόνηση, αν ουσιαστικά από σήμερα θα ξεκινήσουν οι κίτρινοι την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση της Κυριακής για το πρωτάθλημα με τους πράσινους. Σε πολύ λίγο που θα επικοινωνήσουμε με τους ανθρώπους της ομάδας θα μας πούνε ακριβώς τι πρόγραμμα υπάρχει. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα γίνει σήμερα η προπόνηση, έτσι ο Παναγιώτης Γιαννάκης θα δώσει λίγες ώρες στους καλαθοριστές του να ανακτήσουν κάπως τις δυνάμεις τους και να μπουν πιο φρέσκοι από αύριο κανονικά σε ρυθμούς προετοιμασίας για το επικείμενο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή στις 5 η ώρα στο Νιγκιάλης Πολυτεχνείο. Petway και Von. Von έχει ανακοινωθεί, ναι, η και λύση. Και Μόρα νομίζω πλέον. Θα το... Η επόμενη ερώτηση θα είναι αυτή. Λοιπόν,
Πέτουε και Βον έχει υποθεί κιόλας ότι θα λύσει τα συμβόλαια. Ο Βον δεν ανακοινώθηκε ότι λύθηκε. Όχι. Απλά υπήρξε μια ενημέρωση από την ΚΑΕ. Την προηγούμενη εβδομάδα δεν είπε ότι λύθηκε η κοινή συνενέση. Λάθος θυμάμαι εγώ. Δεν υπήρξε ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης που έλεγε ανακοινώνει τη λύση κοινή συνενέση. Όχι, δεν έχει ανακοινωθεί. Θα το βρω τώρα, πρόσεχε. Θα το βρω. Μήπως είδα το mail, είδα το mail κι εγώ που έρχεται από την ΚΑΕ. Εγώ θυμάμαι το τέτοιο, εγώ θυμάμαι την ενημέρωση ναι, στο email που έρχεται σε εμάς που ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ της ομάδας καθημερινά, ότι ο Κουάμε Βον θα λύσει κοινή συνενέση την συνεργασία του. Θα λύσει ή έλυσε. Θα λύσει. Θα βρω τώρα το mail, περίμενε. Θα λύσει. Εκτός αν το σβήσα. Βασικά όχι το mail, το μήνυμα στο Viber. Γιατί υπάρχει και αυτή η μορφή της... Όχι, εγώ δεν έχω Viber. Εγώ, δεν, όχι, Viber έχω. Δεν έχω αυτή την ενημέρωση, έχω το email. Θα το στείλω. Θα το στείλω ακριβώς, αλλά το λέω με βεβαιότητα ότι η χαρακτηριστία έγραφε ότι θα λύσει τη συνεργασία του με την ομάδα. Στον Κουάμε Βον, όπως και στον Brent Bedwell, του οποίου το συμβόλαιο αναμένεται προσεχώς να λυθεί, χρειάζεται να καταβληθεί ένα ποσό των δεδουλευμένων ουσιαστικά των δύο συγκεκριμένων παικτών για να λυθεί και τελικά η συνεργασία μαζί τους. Δηλαδή βρίσκονται οι παίκτες εδώ και περίπου 2 με 3 μήνες στην ομάδα. Πρέπει αυτό το ποσό το οποίο προβλέπει αυτό το χρονικό διάστημα να τους καταβληθεί. Άλλωστε, όπως αναφέρει και το ρεπορτάζ, οι δύο αθλητές δεν θα διεκδικήσουν όλο το συμβόλαιο ή περισσότερα λεφτά από αυτά που έχουν δουλέψει. Οπότε αν τους καταβληθεί το ποσό τα δεδουλευμένα που έχουν μέχρι στιγμής, θα λύσουν κανονικά την συνεργασία τους με την ομάδα. Τώρα στην περίπτωση, οι δύο περιπτώσεις βέβαια είναι διαφορετικές, γιατί ο Κουάμε Βον αναζητά τη νέα μπασκετική του στέγη, την νέα ομάδα που θα συνεχίσει την καριέρα του, ενώ όσον αφορά τον Brent Bedwell δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη το αν θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση ή αν θα ψάξει και αυτός κάποιο νέο συμβόλαιο. Αλλά σύμφωνα και με τις τελευταίες τοποθετήσεις του Αμερικάνου, ο οποίος εξέφρασε την επιθυμία έτσι να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, μάλλον αυτό το σενάριο είναι το οποίο θα υπερισχύσει. Μάλιστα. Ναι, δεν βρίσκω επίσημη ανακοίνωση, έχεις δίκιο. Αλλά έχω σβήσει και το email. Επίσημη ανακοίνωση θα υπήρχε αν είχε λυθεί το συμβόλαιο. Για να μην υπάρχει, παναπεί ότι δεν έχει λυθεί ακόμη. Θυμάμαι όμως ότι η λέξη κοινή συνενέση υπήρχε. Τώρα δεν θυμάμαι αν έλεγε θα ή λύθηκε. Προφανώς θα έγραφε. Συμφωνήθηκε ή συμφωνήθηκε. Θα λυθεί το συμβόλαιο με τον Κουάμε Βον. Κάπως έτσι θα. Αυτό που λες, Αλέξη, ναι. Θα λυθεί κοινή συνενέση το συμβόλαιο με τον Κουάμε Βον, καθώς οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει στο να λύσουν τη συνεργασία τους. Για να λυθεί αυτή η συνεργασία, πρέπει να καταβληθεί ένα ποσό στον Αμερικάνο αυτών των 2-3 μηνών που βρισκόταν στην ομάδα και έπαιξε με τη φανέλα της. Όταν προσπελαστεί και αυτός ο σκόπελος, τότε ο αθλητής θα είναι κανονικά ελεύθερος και αποδεκμευμένος από την ομάδα. Και τώρα μπροστά, Παναθηναϊκός. Και τώρα μπροστά, Παναθηναϊκός. Α, πριν πάμε στον Παναθηναϊκό, να πω και για τον Ντεμέτρη Μόραν, το οποίο είναι πολύ πιθανόν να αποχωρήσει και αυτός από το ρόστερ της ομάδας. Εχθές ο Αμερικάνος αποκλείστηκε από την 12η, από την αποστολή, καθώς υπέδεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα. Οι δικές μας πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε έναν έντονο διάλογο στην προπόνηση που πραγματοποίησε η ομάδα εχθές το πρωί, στο χαλάρωμα ουσιαστικά εκείνο με τα σουτάκια, πριν από λίγες ώρες πριν τον τζάμπολ με την Ορθάνδη, είχε έναν έντονο διάλογο, ένα φραστικό επεισόδιο με τον Παναγιώτη Γιαννάκη, ο οποίος του έκανε κάποιες παρατηρήσεις. Ο Ντεμέτρης Μόραντ, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τόσο έμπειρος, είναι ένα παιδί 23 χρονών, ο οποίος πρώτη φορά φεύγει από την Αμερική για να παίξει επαγγελματικό μπάσκετ, αντιμίλησε στον προπονητή του, μια λανθασμένη ενέργεια, κάτι τέτοιο εκνεύρισε ακόμη περισσότερο τον Παναγιώτη Γιαννάκη, ο οποίος έκρινε σκόπιμο να τον αφήσει εκτός δωδεκάδας, θέλοντάς του έτσι να τον νουθετήσει και να του δείξει ότι τέτοια περιστατικά
δεν είναι αποδεκτά σε καμία των περιπτώσεων. Οπότε με την επιστροφή της ομάδας σήμερα, από αύριο που θα ξεκινήσει ουσιαστικά και η προετοιμασία για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, δεν αποκλείεται να έχουμε οριστικές εξελίξεις και στο θέμα του Αμερικάνου Σέντερ, ο οποίος αποκτήθηκε. Εντάξει, για τον Μόρα το λέει ευχαριστή απέναντι στο Γιαννάκη που τον στήριξε πάρα πολύ, ενώ τα δείγματα γραφής του μες στο παρκέ δεν ήταν αντίστοιχα του μεγέθους του Άρη, κακά τα ψέματα. Αλλά εντάξει, είναι ένα νεαρό παιδί. Εντάξει, ωραία λέμε βέβαια για τους παίκτες που φεύγουν, για τους παίκτες που πρέπει να έρθουν, δεν πρέπει να πούμε. Φυσικά. Πούντι. Ποιοι θα έρθουν. Ψάχνουμε. Τρεις παίκτες θέλει ο Άρης. Άντε να πω δύο, γιατί ο ένας είναι ο Μποχωρίδης. Okay. Ναι. Πού είναι οι άλλοι δύο. Δηλαδή δεν γίνεται να παίζει ο Άρης 10 λεπτά με τον Μπένσον. Στο δρόμο. Μετά να μπαίνουν οι κατά ανάγκη ψηλοί. Άντε να παίζει άλλα 3-4 λεπτά ο Μπένσον. Αυτό πάλι το έχει εξηγήσει, ρε Γιάννη. Κουράζεται. Να πάω, έχω 5 ποιοτικά λεπτά, τα έχω, να ξέρεις. Τα έχω 5 ποιοτικά λεπτά, το βλέπεις. Να κάνουμε μια εισήγηση στον Ντού. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή, πραγματικά απορώ. Κουράζεται μετά. Ναι, όντως. Η αλήθεια είναι ότι ο τρόπος διαχείρισης του Μπένζον γεννάει κάποια ερωτηματικά. Γιατί, δεν έχει ερωτηθεί ο Γιαννάκης γι' αυτό. Έχει ερωτηθεί. Έχει ερωτηθεί. Αλλά είχε ερωτηθεί χαρακτηριστικά, ότι είχε γίνει μια χαρακτηριστική ερώτηση μετά το διπλό της ομάδας στο Λαύριο. Βέβαια, η συγκεκριμένη αναμέτρηση ήταν για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Και μετά τον ΠΑΟ προτίθηκε. Πολύ νωρίς στη σεζόν. Σωστά. Και επειδή ο Αμερικάνος εντάχθηκε ουσιαστικά τελευταίος στο ρόστερ της ομάδας, είχε έρθει δύο μέρες πριν την επίσημη έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας, ο Βαραγιώτης Γιαννάκης ήθελε έτσι, να κάνει μια ειδική διαχείριση στην περίπτωσή του, για να μην τον κουράσει, για να μην διακινδυνεύσει κάποιον τραυματισμό, γιατί ο αθλητής δεν είχε κάνει κανονικά προετοιμασία μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Αλλά πλέον έχουμε φτάσει στο Δεκέμβρη, δηλαδή οι παίκτες έχουν παιχνίδια στα χέρια τους, έχουν αποκτήσει έναν αγωνιστικό ρυθμό, οπότε δικαιολογία κούρασης νομίζω ότι δεν υφίσταται. Είναι θέμα το πώς διαχειρίζεται και το πώς θέλει να παίζει ο coach του Άρη. Χαρακτηριστικά εχθές επέλεξε να παίξει με τον Βασιλόπουλο στο 4 και με τον Ταϊρέλη στο 5. Και αυτό το σχήμα του βγήκε, η αλήθεια είναι. Εκεί δηλαδή στο σημείο όπου η Οστάνδη ξεφεύγει στο σκορ με συν 11 και έχει ένα πεντάλεπτο μπροστά του Άρης, ο οποίος αφυπνίζεται ουσιαστικά και κυριαρχεί επάνω στο παρκέ, το κάνει με δίδυμο στους ψηλούς, τον Βασιλόπουλο και τον Μιχάλη Ταϊρέλη, ο οποίος πραγματικά εχθές έκανε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση και ήταν εξαιρετικό. Ξέρεις εγώ που το εστιάζω, δεν το εστιάζω εκεί. Εγώ το εστιάζω στο εξής. Βλέπω τον Μπένσον τα 5 τελευταία παιχνίδια, τα 6, μπορεί να είμαι και υπερβολικός τώρα, έτσι. Ναι. Ξεκινάει με 3 στα 3, με 4 στα 4, με 5 στα 5, ναι, με 12 πόντους, με 10 πόντους, με 14 πόντους στην Πάτρα. Ναι. Βγαίνει λοιπόν φυσιολογικά στο 8 λεπτό. Έτσι. Βγαίνει λοιπόν φυσιολογικά στο 8 λεπτό. Δεν μπορεί να παίζει, ειδικά ο ψηλός, ξέρουμε όλοι, δεν υπάρχει κανένας ψηλός να παίζει 20 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο, έτσι. Βγαίνει λοιπόν στο 8 λεπτό. Δεν ξαναμπαίνει μετά. Ναι, είναι. Εγώ εκεί εστιάζω. Όλοι εκεί το εστιάζουμε, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο μόνο ο Παναγιώτης Γιαννάκης ξέρει γιατί ισχύει. Όπως σου είπα, νομίζω θέμα κούρασης δεν νομίζω να υφίσταται. Στην επόμενη, με το καλό Media Day, νομίζω πριν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, είναι όχι πριν τα ελληνικά. Επόμενο, να κάνουμε μια τέτοια ερώτηση, Γιάννη. Είναι πάρα πολλοί κόσμοι που το ρωτάει, αλλά συγκεκριμένοι, δηλαδή. Είναι κάτι άλλο. Γιατί βλέπουμε ότι αποδίδει το παιδί, δεν είναι ότι δεν παίζει. Προφανώς δεν χαζός ο Γιαννάκης να έχει 5 στα 5 ο άλλος και να τον βγάζει. Άρα κάτι υπάρχει. Κάτι υπάρχει. Δηλαδή, ήμαρτον. Και σε σημείο που κολλάει ο Άρης, γιατί υπάρχουν πολλά τέτοια σημεία κατά τη διάρκεια μιας αναμέτρησης, τουλάχιστον με την εικόνα που παρουσιάζει μέχρι στιγμής τη σεζόν η ομάδα, ο Μπένσον είναι ένας στην επίθεση, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να παίξει το πίκε ρόλ, μπορεί να αποστάρει, μπορεί να πάρει το γλυκό σου που έχει από τα 3-4 μέτρα. Απ' την άλλη, δεν μπορεί να πάρει rebound, ρε Γιάννη. Δηλαδή, αγόρι μου, είσαι 2-10. Κάνε ένα block out. Ναι. Κάνε ένα block out, βρε παλικάρι. Η αλήθεια είναι αυτή.
Τώρα βέβαια η απάντηση στην ερώτηση που έκανα πριν μπορεί να είναι και αυτή, έτσι. Αυτό που λέω τώρα μπορεί να είναι η απάντηση του Γιαννάκη να σου πει. Οκ, ρε φίλε, ναι, βάζει 10 πόντους, αλλά δεν παίρνει τα rebound. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης το έχει αναφέρει αυτό, ότι ναι, μεν ο Αμερικανός είναι πολύ αποτελεσματικός επιθετικά και πραγματικά μπορεί να προσφέρει πολλές λύσεις, αλλά στην άμυνα. Είναι λίγο χειρότερος από σένα. Η αντίπαλη ομάδα το χτυπάει. Η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί είναι ένας ψηλός παλιάς σχολής, είναι ένα πολύ βαρύ κορμί, ένα πολύ ψηλό κορμί, οπότε έχει αργά πόδια. Οπότε αν υπάρχει ένας πιο ταχύς, πιο αθλητικός ψηλός απέναντί του ή ένας γκάρ ο οποίος επιλέγει τις δυσδύσεις μετά τις συνεργασίες με τον ψηλό, μπορεί να του δημιουργήσει ένα μεγάλο θέμα. Δεν μπορούμε να παίζουμε μετά όταν βγαίνει με τον Betway. Σωστά. Ο ένας δεν είναι ψηλός, ο άλλος δεν είναι κοντός, ο ένας δεν πηδάει, ο άλλος δεν μαρκάρει. Ναι. Εντάξει, έχουμε 10 μισούς δηλαδή. Η αλήθεια είναι αυτή. Πάντως, όσον αφορά το αρχικό σου ερώτημα, χρήσατε, η ομάδα συνεχίζει να αναζητεί παίκτες οι οποίοι θα μπορέσουν να έρθουν την συγκεκριμένη χρονική περίοδο, να μπουν άμεσα στην ομάδα και να προσφέρουν κάποια πράγματα σε όλα τα επίπεδα του παιχνιδιού. Αυτή τη στιγμή η έρευνα επικεντρώνεται σε έναν ψηλό ο οποίος θα μπορεί να προσφέρει τόσο σε θέση 4 όσο και σε θέση 5 από τη στιγμή που θα αποχωρήσει και ο Brent Petway. Όσον αφορά την περιφέρεια, η ενημέρωση που έχουμε εμείς είναι ότι με την έλευση του Λευτέρη Μποχορίδη ο Παναγιώτης Γιαννάκης θα περιμένει ένα διάστημα να δει πώς θα λειτουργήσει με την προσθήκη του 23χρονου γκάρ στην περιφέρεια η ομάδα. Δεν θα κινηθεί δηλαδή τουλάχιστον για το επόμενο διάστημα. Βέβαια δεν το έχουν εκτιμήσει οι άνθρωποι του Άρη πόσο θα είναι αυτό το διάστημα, αν θα είναι οι επόμενες δύο αγωνιστικές, αν θα είναι ο επόμενος μισός μήνας, αν θα είναι μέχρι τις διακοπές των Χριστουγέννων, αν θα είναι μέχρι το Γενάρη που θα μπει το 18, η αλήθεια είναι ότι δεν το έχουν προσδιορίσει αυτό. Πάντως το δικό μας ρεπορτάζ λέει ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα επικεντρώνεται στην αναζήτηση και στην απόκτηση ενός παιδιού το οποίο θα μπορεί να ανταπεξέλθει και αγωνιζόμενο και σε θέση 4 και σε θέση 5, θα μπορεί να απειλήσει από την περιφέρεια, ναι, κατανοητό. Και θα διακρίνεται για τα αθλητικά του προσόντα για να βοηθήσει. Ωραία. Και σε άλλους τομείς του παιχνιδιού. Μάλιστα. Ωραία, σε ευχαριστήσουμε γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα κάνουμε περισσότερο ρεπορτάζ όταν επιστρέψει και η ομάδα και θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε μέχρι την Παρασκευή. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε. Έγινε, παιδιά. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Αυτά, πάμε κατευθείαν στο φινάλε. Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κιώση που ήταν μαζί μας πίσω από την κονσόλα του ήχου. Ο Γιώργος Ματζούκης είναι εδώ και ακολουθεί αμέσως μετά με την ώρα για μπλε. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλους.